Πάμε στο δεύτερο συμβούλιο. Λοιπόν, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο συμβούλιο, συγκληρώναμε στην ημερήσια για τα νομικά πρόσωπα και τον οργανισμό, τον οποίο δεν το συζητήσαμε. Τι είμαστε, τι είμαστε, θέλουμε να γίνει συμβουλή. Ανακάτετε ποιοι είναι παρόντες, αν είναι μετά. Ναι, ο κύριος Πάκης, εντάξει. Ναι, εγώ σας χειρώ για να προετοιμαστείτε. Συνεδρίαση 4, στις 6.10.2014. Αθανασίου. Μαρόν. Μιλάτε, μιλάτε. Επειδή απουσιάζω, γι' αυτό το κύριο. Αθανασίου, παρόντες. Αντικάπτρα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Απέργη Μαρία, Βαμπουρέλη Μαρία. Εγώ το λέω... Καλά κάνει. Αναγνωστοπούλου Ελεονόρα. Ούτε 8 ούτε 11. Όχι, 9. Γιατσίδης Παναγιώτης. Ελιγιάννη Κλεοπάτρα. Δημάκης Ιωάννης. Ζαμπός Αλέξανδρος, Ιακουβάκη Μαρίου, Καρδοφίλη Ιωάννη, παρούσος, Κασίμι Ελένη, παρούσος, Καστόρης Θόβρος, από εκεί, Καταλυφός Θόφυλος, από εκεί, Κλειδόπουλος Κωνσταντίνος, Κονιδάρης Διονύσης, Κούπας Ευστάθιος, Κουτεράκης Γιώργος, παρόν. Κουτετέ Κατερίνα, παρούσα. Τρικρής, παρόν. Λαδόπουλος Παναγιώτης, παρόν. Μάντζο Αφροδίτη, παρόν. Μπακαλοπούλου Μαρία, παρούσα. Νάχου Δήμητρα, παρούσα. Πάγκανης Ανδρέας, παρόν. Πανταζής Δημήτριος, Πάντος Παναγιώτης, Παπασπύρινης, Απόλυτα. Περαθωράκης Νικήτας. Περαθωράκης. Εγώ δεν μπορώ να βάλω τον παρόν. Βούλιος Κωνσταντίνος. Σούτας Νικόλαος. Σουρδίνος Άγγελος. Στέφος Νικόλαος. Παρόν. Συρίγος Πολύδωρος. Τερζόπουλος Θεόδωρος. Τερζόπουλος. Θαμασίου Ρουμπίνος. Τσιάπης Παναγιώτης. Παρίστα με προσωπότητα στον εαυτό μου. Σουράκης Παναγιώτης Κωνσταντίνος. Χατζαντουριά Ευάγγελος. Παίρνουμε στην υπηρεσία. Πριν να ξεκινήσουμε, έχουμε βέβαια έκτακτα. Λοιπόν, πρώτα είναι τα άλλα είναι διαδικασίες λήξη πρώτων οφειλών. Το ένα είναι η λειτουργία παιδικών χαρακτήρων νέας γέννησης. Αυτό θα μας το πει ο κύριος Αντιμόνιος Κομπλάς. Ναι, ναι, τώρα. Κύριε Πουπά, έχουμε τα καταψηφίζετε. Εσείς θα ψηφίσαμε. Εσείς έχετε άλλη πολιτική. Ωραία, προχωρήστε κύριε. Σύμφωνα με το έργο του πληροσπληκτήριου Σαντερφόρ, έπρεπε να βιολογηθούν όλε τι περιοχέ χαρέ μέχρι 30 Απριλίου του 2014. Ένα λεπτό. Στη διαδικασία σου, τώρα συζητάμε ένα θέμα. Όχι, είπαμε το έργο. Είναι και ένα. Άρα, συμφωνούμε για τα έργα. Ναι, αλλά
Έχουμε να σας πω για να συνεννοηθούμε ότι
στην ίδια εγκύκλιο, στην εγκύκλιο την οποία καλέστηκα την προηγούμενη φορά, η οποία είναι εγκύκλιο που αφορά δημοτικά και κοινωνικά ιδρύματα, κοινωνικά πρόσωπα και συνδέσμους, στο ΜΕΔ, δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα, όταν μιλάει για την αντιπολίτευση και τον εκπρόσωπό της, λέει ένας εκπρόσωπος από την αντιπολίτευση και τελειώνει, χωρίς να προσδιορίζει τον τρόπο εκλογής, άρα εκεί προφανώς η πλειοψηφία έχει την ευκαιρία να κάνει ό,τι θέλει, στο κεφάλαιο 1, ενώ αντιστοίχως στα νομικά πρόσωπα δεν προσπερνάει και ένας ή δύο από την αντιπολίτευση, αλλά ορίζει και προσδιορίζει με συγκεκριμένο τρόπο, για να μην επαναλαμβάνουμε, και τον τρόπο που αυτό γίνεται, σε δύο φάσεις δηλαδή. Πρώτα η αντιπολίτευση και μετά το σύνολο του σχολείου. Κατά τούτο εμείς επιμένουμε, αν επιμένετε σε αυτή τη διαδικασία, εμείς δεν θα έχουμε προτάσεις και θα περιμένουμε την έκφραση γνώμης από την περιφέρεια, προκειμένου να ανατρέψουν ενδεχομένως όποια απόφαση ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, διατηρώντας το δικαίωμά μας ως αντιπολίτευση και το σύνολο των συνδυασμών τους, με προσμίζουμε να αποφασίσουμε εμείς τα πλήκη μας, δηλαδή τα της αντιπολίτευσης και αντιπολίτευση, και όχι τα της αντιπολίτευσης για τους ορισμούς της περιουσίας. Διότι τότε αυτό θα οδηγούσε σε στρεβλώσεις τύπου, εάν άλλο τι θα κάνατε εσείς και το σέβομαι, τύπου ότι αν εσείς θέλατε να βγάλετε σε όλα τα νομικά πρόσωπα, λέω εγώ παράδειγμα, από το δικό μου συνδυασμό, αποκλείοντας τους άλλους, θα μπορούσατε πολύ άντε να το κάνετε, να βάζω από το δικό μου, να βάζει ο Παναγιώτης ένα και ο Νίκος άλλο ένα, και εσείς να αποφασίσετε για να μην χρησιμοποιήσω άλλο συνδυασμό, να εκλέγετε παντού από το δικό μου συνδυασμό, ανερώντας τη λογική της αντιπροσωπευτικότητας ή της συμφωνίας της αντιπολίτευσης. Άρα εγώ επιμένω στην αποψή μου και εσείς έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε στη διαδικασία. Αν προχωρήσουμε στο ίδιο πνεύμα, εμείς δεν θα συμμετέχουμε, ας συμπληρωθούν τα νομικά πρόσωπα από τους υπόλοιπους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης, αν εκείνοι συμφωνούν. Το τελευταίο που μπορώ να πω, αν πιστεύετε στο δίκαιο της απόφασης, στο δίκαιο της σκέψης, και αν εγώ κάνω λάθος, εγώ να διατηρήσω αυτό το δικαίωμα, παρότι απλά δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, σε υψηλό βαθμό στέλεχος, αλλά μετά το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, επικοινώνησα, επισκέφθηκα, κατέθεσα έγγραφο, αφού πρώτα συζήτησα. Και κατέθεσα το έγγραφο, δηλαδή δεν θα το κατέθετα, γιατί πρώτα πήρα τη θετική του γνώμη ότι είναι έτσι, δηλαδή δεν θα κατέθετα έγγραφο για να πάρω μια θετική απάντηση. Κατέθεσα έγγραφο, διότι είχα ήδη την θετική γνώμη ότι η κοινωνία είναι έτσι όπως σας την λέω εγώ στον προπαθώσιο. Για να καταλάβω τώρα πώς είναι η δικιά σας πρόταση. Η δικιά σας πρόταση είναι ή να πιστεύετε... Να σας προτείνουμε εμείς δύο ονόματα. Ναι. Γιατί δεν το κάνατε την προηγούμενη φορά να προτείνετε δύο ονόματα. Γιατί λέγατε. Γιατί εσείς δεν θέλατε να προτείνετε δύο ονόματα. Την προηγούμενη φορά θέλατε... Μπορεί να έχω κάνει λάθος. Την προηγούμενη φορά δεν μας προτείνατε δύο ονόματα και εμείς είπαμε ότι δεν δεχόμαστε αυτά τα δύο ονόματα. Είπατε ότι... Έγινε κάτι τέτοιο δηλαδή και ότι να μιλήσει. Είπατε ότι αν τα προτινόμενα από εμάς είναι τρία, γιατί δεν συμφωνήσουμε, είναι τρία. Ο κύριος Στέφος, ο κύριος Πιτελάκης και ο κύριος Πάτος. Θα αποφασίσετε εσείς ποιος από τους δύο από τους τρεις που προτείνονται. Και εμείς λέμε ότι αν έχουν, τρεις υποψηφιότητες θα αποφασίσουμε εμείς, όπως την οικονομική και την ποιότητα. Άλλο, σε θέμα αντίληψη. Και αυτούς που θα αποφασίσαμε θα σας λέγαμε για να τους συμπληρώσετε ψηφίζοντάς τους και εσείς δίνοντάς τους την ομοποίηση της πλειοψηφίας. Ακριβώς όπως. Άρα για να ξεκαθαρίσουμε, δύο ονόματα δεν μας προτείνατε τα οποία εμείς θα αναγκήκαμε. Απλώς λέτε ότι στην περίπτωση που θα είναι τρία ονόματα, εσείς λέγατε ότι θα ψηφίσετε, θα αποφασίσετε μεταξύ σας. Εγώ σας έλεγα ότι έρχονται στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί με βάση τόσο και μια τώρα αυτό γινόταν. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Και θα μιλήσω για το πρώτο νομικό πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο της Εθνικής Στέγης. Εδώ έχουμε καλύψει ορισμένα άτομα αυτά. Αυτά τα αμφισβητείτε. Όχι, βέβαια. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Για τα άτομα που επιλέξουν, αν δεν κάνετε, για τα άτομα στα οποία οδηγηθήκατε, σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία, τα λαϊκά μέλη και τα αναπληρωματικά, δεν θέτουμε βεβαίως καμία αμφισβήτηση. Αυτό στο οποίο θέτουμε αμφισβήτηση είναι το ότι ψηφίσατε τον κύριο Στέφο και τον κύριο, ο οποίος μάλιστα διαδικαστικά το είπε ο άνθρωπος, εγώ νομίζω ότι είναι στα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεννόησης, εμείς δεν δεχόμαστε ότι με αυτόν τον τρόπο ψηφίζει την αντιπολίτευση. Δηλαδή τώρα, τι έγινε, ο κύριο Στέφο, να σας πω, έχει κάποιες φορές, συγγνώμη Νίκο που χρησιμοποιώ το παράδειγμα, έχει δύο θέσεις στα νομικά πρόσωπα, στα τρία βασικά νομικά πρόσωπα, έχει δύο θέσεις, δηλαδή ο κύριος Πάτος πόσες θέσεις έχει, ο κύριος Μετρός πόσες θέσεις έχει, εγώ πόσες θέσεις έχω. Δηλαδή θα αποσυρθούν ο κύριος Πάντος ή εγώ από άλλα νομικά πρόσωπα, γιατί ήδη έχει καταλάβει δι' αυτού του τρόπου που εσείς είπατε δύο θέσεις ο κύριος Στέφος. Το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, καλά έκανε εκείνη τη στιγμή και πρότεινε, γιατί το πρότεινε για άλλους λόγους.
Άρα δηλαδή ότι ω κάπω θα εκπροσωπήσαμε περισσότερο, θα ήταν κάπω από την οποία πάντω έχει πλειοψηφία τη συναντηπολίτευση. Γι' αυτό σα λέω. Τι εμπλέκεστε σε αυτό, αφήστε μα να αποφασίσουμε να σα πω ότι είναι λίγο άσχημο. Ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Εάν φοβάστε, εάν φοβάστε, δεν πάμε τίποτα. Ξέρω ότι σήμερα δεν είναι η πρόταση την άλλη φορά. Ήταν ξεκάθαρη η πρόταση. Σα είπα, αποφασίστε δύο. Αρκεί να μην είναι από την ίδια παράταξη και δεν έχουμε κανένα απολύτω. Αυτό που λέτε δεν θα είναι από την ίδια παράταξη, αλλά και μόνο που το λέτε δεν είναι δικό σα θέμα. Δεν είναι δικό μα, αλλά γιατί το λέτε μια εναλλακτική πρόταση για να φύγουμε από το αδιέξοδο που θα έρθει την άλλη φορά. Κατά την άποψή μου, και δεν ξέρω αν το αποδεκτείτε, κατά την άποψή μου έχουμε ξεκινήσει κάποια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία ήταν νόμιμη για μένα. Δηλαδή το ότι επιλέχθηκε κάποιο επιπλέον ήταν νόμιμη. Δεν νομίζω ότι στερήσαμε από κανέναν να προτείνει όνομα και να μην το ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν θέλετε να συνεχίσουμε τη διαδικασία από εδώ και ύστερα, με κάποιου όρου το οποίο μπορούμε να τι αποφασίσουμε, να τι συνεχίσουμε. Αλλά να ξεκινήσουμε πάλι αυτό και από την αρχή, νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα νόημα. Αφού είπαμε ότι αποδεχόμαστε, α πούμε, έχετε διέξει. Όχι αυτό και από την αρχή. Δεν είπαμε ότι αυτό και από την αρχή. Άρα λοιπόν, εάν αποδέχεστε ήδη τα υπάρχοντα ονόματα της αντιπολίτευσης, όχι. Μα και της αντιπολίτευσης. Όχι, όχι, όχι. Θα μάθω για τις αντιπολίτευσεις. Αυτό είναι τουλάχιστον και πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Γιατί η αντιπολίτευση νόμιμα δεν πρότεινε ονόματα και τα ψηφίσατε. Τι παρανομία έχει γίνει εδώ. Σας θερήσατε να ψηφίσετε κάποιο δικό σας όνομα. Όχι, σας δώσατε το δικαίωμα να αποφασίσετε εσείς. Δηλαδή, αν σήμερα σε ένα νομικό πρόσωπο βάλει υποψηφία τον Παναγιώτη και εγώ, ποιο θα το αποφασίσει. Έχετε καλύψει τη μία θέση με τον κύριο Στέφανο. Και εγώ σα λέω υπόθεση. Μπορεί να τελειώνει αυτό ο διάλογο να τοποθετηθούμε και οι υπόλοιποι. Διότι εδώ παρακολουθούμε σαν θεατέ, λε και είμαστε σε ένα πάνελ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαστε σε πάνελ. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι το όνειρό μου η θέση, κύριε Κουτελάκη. Ούτε φιλοδοξία ζωή. Επειδή σε καλά σε άλλους τέλος πάντων σε προγράμμα. Επειδή θα το αποδείξουμε δια του ελεύθερου όπως οδηγηθάμε, αν υπάρχει συνεννόηση με τους, εγώ την κάνω ανοιχτή συνεννόηση με την αντιπολίτευση, ότι ένα, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, εγώ σας λέω, έχω καταθέσει και το έλεγχο και περιμένω γιατί έχω πείσει την άποψή μου. Αν θέλετε να σας διευκολύνουμε διαδικαστικά, λέμε, εμείς διεκδικούμε, όπως από την αρχή ήταν σαφές, ένα άτομο σε κάθε διοικητικό συμβούλιο. Ένα συνάδελφό μα σε κάθε διοικητικό συμβούλιο και έναν αναφερόμενο. Δεν διοικητικούμε τίποτα περισσότερο. Αλλά εάν υπάρξει, εγώ σα λέω, εάν υπάρξουν από την αντιπολίτευση τρει για να ψηφίσετε εσεί ποιου δύο, θα αποσύρουμε εκεί τη στιγμή το άτομο μα. Δεν μπαίνει σε ψηφοφορία. Ήταν μια πρόταση την οποία την είχα κάνει εγώ στο προηγούμενο. Ναι, αλλά αυτή η πρόταση που επήγε να συγκεντρωθούμε με την Μαρκόνη. Και δεν πρέπει να μα αναξάρει αυτό που σα είχα πει. Μπορούμε να μιλήσουμε, κυρία Πρόεδρε. Έκανε μια πρόταση την οποία εγώ αυτή τη στιγμή την αποδέχω. Λοιπόν, ο κύριος Στέφος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε να ζούμε την πολιτική σχιζοφρένεια την οποία διαπιστώσαμε και στο προηγούμενο θέμα και στην προηγούμενη τυπικά συνεδρίαση. Άλλα να λέμε όταν είμαστε αντιπολίτευση, άλλα να λέμε όταν πηγαίνουμε στη συμπολίτευση, άλλα να λέμε όταν είμαστε συμπολίτευση και άλλα να λέμε όταν πηγαίνουμε στην αντιπολίτευση. Όταν πηγαίνουμε στη συμπολίτευση, όταν πηγαίνουμε στη συμπολίτευση. Όταν πηγαίνουμε στη συμπολίτευση, θυμόμαστε ξαφνικά τον νόμο, το γράμμα του νόμου και είμαστε λάτρεις της τυπικότητας. Θα παρακαλούσα αυτό να μην γίνεται κατά το δοκούν. Δεν μπορεί να γίνεται όπως μας συμφέρει πολιτικά, γιατί ακριβώς αυτή η πολιτική αναξιοπιστία είναι που έχει απομακρύνει τους πολίτες από την πολιτική και τους πολιτικούς. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί αυτό το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο τελικά. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλέσω, ή θα παρατηρήσετε τους συναδέλφους οι οποίοι προσπαθούν να μου κλείσουν το στόμα, αλλά ξέρετε, δεν μπορούν να μου το κλείσουν το δικό μου το στόμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μπορώ να τους καλύψω πολύ πιο δυνατά και το ξέρουν. Ευχαριστώ κύριε Γιακουβά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω το εξής. Εγώ δεν κατάλαβα πού βρίσκεται η διαφορά μας. Ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω καταλάβει. Έχουμε κολλήσει στο ρήμα ορίζονται. Μάλιστα, σωστά, ορίζονται.
Το λέει ο νόμος. Το λέει ο κώδικας δημοτικών τυπικών σαφής. Και αν ο κύριος Κουτελάκης λέει ότι πήγε στη γενική, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι, δεν έχω καμία κανένα λόγο να αναμφισβητήσω, αλλά δεν έχω και κανένα λόγο να αναμφισβητήσω τον κύριο Δήμαρχο, ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ όμως δεν υπήρξε κάποια παρασκηνιακή, αν θέλετε, συζήτηση μεταξύ των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για το, εννοώ, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε, ξέρεις κάτι, εγώ θα ήθελα, φερειπίν, λέω τώρα, την εθνική στέγη, ο άλλος θέλει δύο στα καπί, ο άλλος θέλει ένα δεν ξέρω πού, στη σχολική επιτροπή, πρωτοβάθμια. Δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε συζήτηση. Επομένως, πώς θα έρθει η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον δεν υπάρχει μια προσυνεννόηση, όπως υπήρξε για τις θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει. Υπήρξε, κύριε Κουτελάκη. Υπήρξε έστω τηλεφωνική. Δεν τα αφήσαμε σε ένα τραπέζι, αλλά υπήρξε όμως τηλεφωνική. Και γνωρίζετε πολύ καλά. Μιλάτε για τον εαυτό σας, σας παρακαλώ. Όχι, δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Εντάξει. Αλλά εγώ θα επιμένω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλήσατε στο τηλέφωνο. Όχι, γιατί κύριε Κουτελάκη, σας πήρα δύο φορές τηλέφωνο και δεν καταλεχθήκατε να σηκώσετε το τηλέφωνο. Αυτό είναι πολύ απλό. Μίλησα μαζί σας μέσω του κυρίου Πάντου. Δεν μιλήσατε μαζί. Βεβαίως. Μέσω του κύριου που μετέφερε τις επιθυμίες σας και τι θέλατε. Άρα μαζί δεν μιλήσαμε. Μα δεν είπα ότι μιλήσαμε μαζί, είπα ότι δεν καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Ολοκληρώστε. Μάλιστα. Θα υπερβώ και τον χρόνο. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι που είναι το ζήτημα. Τι θα πει εάν προτείνουμε τρεις. Υπάρχει περίπτωση να προτείνουμε τρεις. Δεν ήτανε περίπου ξεκάθαρο. Λέω περίπου γιατί κρατώ μια επιφύλαξη. Με βάση τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχα μόνο με τον κύριο Πάντου. Και αν θέλεις με διαψεύσει. Το τι θέλουμε περίπου οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Εμείς είχαμε πει ότι θα θέλαμε δυνητικός μέλλον. Θα θέλαμε αν μπορούσαμε να ήμασταν στην εθνική στέγη. Με τον κύριο Πανταζή. Αυτή ήταν η φιλοδοξία μας. Δεν θέλαμε τίποτα άλλο. Τις υπόλοιπες θέσεις και τις πρίκες της αντιπολίτευσης σας τις χαρίζουμε. Πάρτε τις. Να νιώστε ωραία και ευχάριστα. Yeah. Δεν θέλουμε. Λοιπόν, έρχεστε εδώ. Μιλάω για την ίσον αντιπολίτευση κατά κύριο λόγο. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι τη ρήμη του λόγου, λέγεται αυτό. Μου επιτρέπετε το πολιτικό του προσδοκητή. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι θέλουμε πιθανόν παραπάνω από δύο ή τρεις υποψήφιους της αντιπολίτευσης. Μα μου λέτε, εάν προτείνουμε. Καθόμαστε λοιπόν και λέμε εάν, αν η γιαγιά μου και καρούλια. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε έτσι. Εδώ λοιπόν ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εάν η αντιπολίτευση ξεκαθαρίσει ακριβώς τι θέλει, όπως σας είπα και προηγουμένως και στην προηγουμένη συνεδρία σας, εγώ θα παραιτηθώ από τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου που είμαι εγώ. Έχω εκλεγεί στην προηγούμενη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΚΑΠΗ και των Ρεφορικιακών Σταθμών. Δεν πρόκειται ούτε να θετήσω τον λόγο μου που έδωσα στον κύριο Πάντο ότι εγώ μία θέση θέλω όλοι και όλοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι από κύματα φαντασίας. Όμως, σας είπα ότι όταν βλέπω μπροστά στην επιμονή σας ότι η συμπολίτευση θα προχωρήσει στον ορισμό μελών της συμπολίτευσης, είπα όχι. Κάποιοι από την αντιπολίτευση, έστω εμείς, θα είμαστε παρόντες στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό είπα. Εάν επιμένετε, σε αυτή τη στάση λυπάμαι, αλλά είναι ανέξοδη και αδιέξοδη. Εγώ επαναλαμβάνω και με αυτό κλείνω, εάν εσείς επιθυμείτε να είστε αναλογικά, με βάση τη δύναμή σας βεβαίως, στις υπόλοιπες θέσεις των νομικών προσώπων και των σχολικών επιτροπών, εγώ πολύ ευχαρίστως θα παραιτηθώ από τη θέση των ΚΑΠΗ και των Ρεφορικιακών Σταθμών. Ευχαριστώ πολύ. Να τη διασφαλίσουμε. Το είστε.
Σαφώς μέλος, αναγνωστοπούς μέλος.
Είναι δύο παραπολίτευση και δύο αναπληρωματικά. Ένα καινούριο έγγραφο απάνω από το Υπουργείο Εξωτερικών
το οποίο λέει, σας γνωρίζουμε ότι με αφορμή την υποβολή στην Εκκλησία μας, κλείστων αιτήσεων παρέντησης τόσο προέδρων όσο και τεχνικών μελών των περισσοτέρων από τις οθόνες επιτροπές ενέργειων παιδικών καλών που έχουν συμπροτεθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αποκληρωμένης Διοίκησης, που σε συνδυασμό με την επικίνδυνη από 1 Ιανουαρίου 2014 ανάλυση των κατοικών των νέων δημοτικών αρχών, η υπηρεσία μας δεν θα προβεί στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί σε νέες συγκροτήσεις επιτροπών, αλλά θα περιμένει την τοποθέτηση των νέων αρχών και κατόπιν θα ζητήσει από την ΠΕΔ τη συμβολή της στην υπόδειξη των αιρετών που θα οριστούν πρόεδροι των νέων επιτροπών. Που σημαίνει ότι μέχρι και σήμερα από το Υπουργείο, από την Υπουργό Καλωτέ, δεν έχει οριστεί καμία επιτροπή. Εμείς λοιπόν, το έγγραφο αυτό το δεύτερο ήρθε 28/8/14. Εμείς λοιπόν σήμερα λειτουργούμε τις παιδικές χαρές σε εισαγωγικά παράδειγμα. Αδειοδότηση. Δεν μπορούμε όμως από την πλευρά μας να κάνουμε τίποτα να τις ερωτήσουμε εάν δεν συγκροτήσουμε. Και φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέγοντας εμείς προτείνουμε να μην κλείσουν τις παιδικές χαρές, γιατί οι παιδικές χαρές στο σύνολο, όχι στο σύνολο, της πλειοψηφίας της Νέας Δήμης, νομίζω ότι σε αυτήν την πρώτη είναι ασφαλής. Λέμε λοιπόν, προτείνουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία των παιδικών χαρών με την κατάλληλη σήμανση παύλα πινακίδα που θα ενημερώνει τους συνοδεύοντες, τα παιδιά και γενικά τους χρήστες των χώρων αυτών ότι οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές δεν έχουν πιστοποίηση από τους αρμόδιους χορούς και παράλληλα να τους επιστούμε την προσοχή σχετικά με τη χρήση του χώρου και των οργάνων της παιδικής χαράς. Αυτά. Δηλαδή, λέτε κύριε Κονιδάρη, για να συνοψίσουμε την πρόταση. Να συνεχίσουμε τις παιδικές χαρές και να αναλάβουν και την ευθύνη τη συνοδή. Έχω κάνει εδώ συμπληρώνοντα αυτά που μου διορίσει, γιατί από τι παιδικέ χαρέ που πόσε είναι στο σύνολο, έχουμε 19 παιδικέ χαρέ και οι 12 οι 11 έχουν πληρωθεί τον τελευταίο χρόνο. Έχουν αναπλαστεί. Είναι καινούργια τα όργανα με όργανα πιστοποιημένα, απλά δεν έχουμε την επιτροπή να μας πει ότι είναι να βάλει το μεγάλο. Με όλες τις προδιαγραφές. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι υπάρχουν παιδικές χαρές οι οποίες είναι προβληματικές και εμείς ζητάμε από τον κόσμο να τις επισκέπτεται με δική μας ευθύνη. Δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο. Γιατί φανταστείτε, αν γίνει σε πει κάτι αυτή τη στιγμή σε κάποιο από τα παιδάκια, τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένε οι παιδικές χαρές, θα είμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Ζητάμε λοιπόν, αν και εσείς. Ζητάμε λοιπόν, αν και εσείς συμφωνείτε, μπορεί να έχετε κάποια άλλη πρόταση που να είναι πιο ρεαλιστική. Εμείς λοιπόν, για να μην κλείσουμε τις παιδικές χαρές, τη στιγμή λέω και πάλι που από αυτές όλες οι 11 είναι ολοκαίρουγες παιδικές χαρές και οι υπόλοιπες όλες έχουν επισκευαστεί. Δηλαδή η Επιτροπή αυτή έχει επισκεφτεί όλες τις παιδικές χαρές και δεν μας έχει κάνει τις παρατηρήσεις τις οποίες τις έχουμε εμείς υλοποιήσει. Άρα δεν υπάρχουν προβλήματα στις παιδικές χαρές. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιτροπή η οποία θα μπορέσει να δώσει την άδεια για να λειτουργήσουν με να πιστοποιήσει τις παιδικές χαρές. Ερώτηση ο κύριος Κουτελάκης. Εγώ τοποθέτησα να το πω. Εγώ πετάλαβα. Μια ερώτηση μόνο και σταματώ. Από το Διονύση, από τις 19 παιδικές χαρές, 11 πιο καινούργιες και 8 που τις είχαμε φτιάξει. Τώρα δεν τα σχεδόν. Από αυτές, στο σύνολό του. Τώρα μιλάμε και για τις 19 τι θα κάνουμε. Δηλαδή η απόφαση είναι και για τις 19, δεν είναι. Τι θα κάνουμε. Από αυτές τις 19 λοιπόν, έχουν όλες αυτό το πιστοποιητικό της εταιρείας που πιστοποιεί, όχι της επιτροπής, της εταιρείας πιστοποίησης. Όχι, η 12 μπορούμε να πούμε, είμαστε ok. Για τις άλλες 7 είναι, φέρουν κάποιες διορθώσεις, όχι όμως ακατάλληλες. Είναι 12-7. 12 είναι πιστοποιητικό, 7 είναι στην πορεία. 7 είναι για πιστοποιητικό, εκ των οποίων από τις 7 αυτές,
για το 2015 στο καινούριο προϋπολογισμό. Εσείς λέτε να μείνουν ανοιχτές και οι 19 και οι 12. Και οι 19. Δεν είναι επικίνδυνες το να πάθει ένα παιδάκι. Δεν είναι καμία δηλαδή τόσο επικίνδυνη. Είναι αυτό που πρέπει. Ναι, αυτό. Ποια είναι τα πρώτα. Στις καινούργιες, στις παιδικές χαρές, κυρίως είναι να μπει τάπητες ασφαλείας κάτω από ένα προσφόρο. Λέω πρέπει να υπάρχουν κάτω από τα όργανα τάπητες ασφαλείας σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Ανάλογα με το όργανο, έχουμε τάπητες ασφαλείας. Δεν μιλάμε για όλα έργανο αν θέλει ένα ξύλο να επισκευαστεί. Το βασικότερο είναι να υπάρχουν τάπητες ασφαλείας και να είναι τα όργανα σύμφωνα με τον νέο κανονισμό στην απόσταση, δηλαδή σε μια παιδική θεράπευση που να έχει 6 παιδικά όργανα και με την πιστοποίηση να μπορούν να μπουν μόνο 5. Αυτά τα δηλαδή δεν υπάρχει παιδική θεράπευση, είναι επικίνδυνη. Ήταν η τραπεζούντος την οποία την κλείσαμε και κατευθείαν την φτιάξαμε και λουλία και την επικίνδυνη. Τουλάχιστον όσο τις εποχικών αυτοί είμαστε παιδιά. Εμένα πολλά τσιχνά να πράγω γιατί εγώ κάνω χρήση λόγου με παιδιού μου. Παιδιά χαρά και στην παιδική χαρά στις τραπεζούς που φτιάχνουν όλους εξ αρχής. Το πρόβλημα είναι όμως, δεν ξέρω αν τις έχουμε εμείς οι υπόλοιπες. Φαντάζομαι ότι η προμήθεια των παιχνιδιών αλλά των οργάνων έγινε από τον ίδιο. Όχι, τραπεζούντος με άλλους οργάνους. Η συγκεκριμένη πάντως παιδική χαρά, η σουλίδα η οποία χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ απότομη για τα μικρά παιδιά που κάνουν τα μικρά παιδιά. Εγώ όμως, μιλώντας μαζί του και μαζί με τον κυβερνητικό, αυτή είναι πιστοποιημένη. Δηλαδή, αυτή είναι συγκεκριμένη. Πολλά πράγματα που δεν δηλαδή, δεν μπορεί να. Απλά είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή, εγώ το βλέπω καθημερινότητα. Ένα που κυβερνητικό είναι ο όργανο του σπίτι είναι ο πέντε κάτω τη κυβέρνηση. Έχουμε μια που κατασκευαστεί. Ο κύριο Γερσίδη. Ερώτηση προς τον κύριο Κοντάρη. Αν αυτό το γεγονός συμβαίνει για πρώτη φορά, αν στο παρελθόν παλαιότερα έχουν αδειοδοτηθεί άλλη φορά οι παιδικές χαρές. Και μια δεύτερη ερώτηση, όταν τελικά η αδειοδότηση αυτή πραγματοποιηθεί, θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για όριστο. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά μετά την περίπτωση Κορτζίδη σε εισαγωγικά της κυρίας αυστηρά περιθώρια τις παιδικές χαρές να τις πιστοποιήσουμε, θεωρώ ότι θα είναι για κάποιο διάστημα. Δεν είναι, αν σας ευχαριστήσω για ένα χρόνο, δεν θα πιστοποιήσετε. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο πράγματα.
Μία είναι 12 μερικές κανένες, που πες έχουν προσβάλει τους προβλήσεις από την εταιρεία. Αυτό δεν είναι και η ενέργεια και η επιτροπήρα αυτά τα χρόνια, πρέπει να κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις.
πρώτη κατεύθυνση. Φυσικά και να είναι να παραμείνουν ειδικές παιδιές στα δεύτερη κατεύθυνση. Να περιμήσουμε άμεσα και οι 7 παιδιές στα αρέσει, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένες, να πιστοποιηθούν και να μπορέσουν να γίνουν ειδικές συμπεριφιώσεις ώστε να είναι πιστοποιημένες έπρεπε από το ιδιωτικό φορέα. Και τρίτη κατεύθυνση σημαντική, να ζητήσουμε από τα τοποθετημένα όργανα της αυτοδιοίκησης να πάρουν άλλη μια παράταση 6 μηνών ενός χρόνου για να προλάβουν και ο δικός μας Δήμος αλλά και άλλοι Δήμοι να σπορδοθούν τις υποδείξεις. Ήδησε να το κάνουν και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτή τη φορά περισσότερο από κάθε άλλη. Χρησιμότητα των ταπίτων από το δαχτή, οι τάπητες κατεβαίνουν για το όπως όχι μόνο κατεβαίνουν κατά τα διαβάσματα της οικολογίας. Δεν είναι καθόλου φιλικές με το περιβάλλον. Εγκλωβίζουν τη θερμοκρασία και παράγουν παντός είδους μικρόβια κάτω, όπου προκαλούνται αλλεργίες παντός τύπου. Δεν απορροφούνται τα υγρά, είναι παράγωγα πετρελαίου. Κυρία Λαμπούλου, είσαστε εκτός θέματος. Όχι, είστε τοποθέτησή σας. Όχι, 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 γιατί δεν έχουμε. Γιατί εκτός θέματος, όχι, επιμένουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό, δεν θα σας κλέψω πολύ χρόνο. Επισκεφτήκαμε τον κύριο Δήμαρχο την άλλη φορά την παιδική χαρά στο Άψος και είδαμε και από κάτω υπάρχει για τα σχολεία προς το τάφι σας πάρα πολύ τσιγάτο που δεν αναπνέουν τα δέντρα. Διαφωνώ τελείως με όλες τις λύσεις των ταπίτων. Έχει επιβληθεί, δεν ξέρω για πολλούς λόγους, κάποιος θέλει να πουλήσει τους ταπιτές τους. Πολύ πιο φυσικό είναι να υπάρχει άμμος, να υπάρχει κόμμα, τα παιδιά όπως γενιέσαι και γενιών μεγάλωσαν, να μεγαλώσουν στο κόμμα και στην άμμο και η παιδική χαρά να είναι εκεί έστω κάποιος χρόνος άμυντας. Όχι αυτό το παράγωγο πετρελαίου. Θα πρέπει οι ίδιοι, κύριε Πολυδάρη, να αντισταθούμε και να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι υλικό το οποίο πρέπει να επενδυθούν χρήματα για τις παιδικές αρέσεις. Και όχι να έρθουν και πιστεύουν να μας λένε ότι πρέπει να υπάρχει εκεί προϋπόθεση για να αδειοδοτηθούν. Αυτό, κύριε Πολυδάρη. Κύριε Σανάληφη, καταλαβαίνω ότι η Δημοτική Αρχή, που το συγχωρίζω με τον καλά, βρίσκεται μπροστά σε ένα αντίληψη, σε μια δύσκολη απόφαση. Έχει να κρίνει μεταξύ μια εύρωη φοβία και επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα από την ατύχημα, και μπροστά σε αδύνατη κοινωνική ανάγκη να υπάρχουν αρκετές παιδικές χαρές. Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω τρομάξει. Θα ήταν άλλη τοποθέτησή μου πριν από 10 μήνες για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το γνωστό του Δήμου Κυφαλίου. Μπορεί να μην ακριβώς η παιδική χαρά, αλλά άπτεται. Θέλω όπως και το δεύτερο, ότι προχθές ένας συνάδελφος, πολύ καλός και παλιός συνάδελφος, σε Δήμο της Αττικής, 20 χρόνια Δήμαρχος. Καταδικάστηκε από το δικαστήριο για 18 μήνες, για πρώτη φορά στη Δημαρχιακή Δημοκρατία των διότι δεν έχει σχέση με τις παιδικές χαρές, αλλά κάτι συνεργούς, διότι σε ένα σημείο οφού είχε ο προηγούμενος από αυτό ο Δήμαρχος, δηλαδή πριν 20 χρόνια, είχε βάλει ένα κάγκελο προστατευτικό για να προστατεύσει μία ράμπα πεζόνι επί του οδοστρώματος. Μηχανάκι, προσπαθώντας να ελιχθεί, φοβούμενο μήπως πέσει γιατί το συνάντησε μπροστά του, δεν χτύπησε πάνω. Προσπαθώντας να το αποφύγει το σίδερο, σκοτώθηκε. Χωρίς να χτυπήσει το σίδερο αυτό. Ο Δήμαρχος έφαγε 18 μήνες γιατί δεν έβγαλε το κάγκελο που ο προηγούμενος Δήμαρχος είχε βάλει. 18 μήνες. Πολύ φίλος. Δήμαρχος πασίγνωστος. Λοιπόν, να γυρίσω στο θέμα γιατί είναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι συμβουλή προς την προεδροπή προς την πλειοψηφία για τις 7 παιδικές χαρές, οι οποίες δεν έχουν εξαιρετικό, να μην προχωρήσει. Να μην προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε τις 7 παιδικές χαρές. Να μην ψηφίσουμε τις 7 παιδικές χαρές, οι οποίες δεν έχουν καν το πρώτο πιστοποιητικό. Αυτό που δίνει ο ανεξάρτητος πιστοποιητής, ας πούμε. Για τις 12 παιδικές χαρές, εμείς θα ψηφίσουμε λευκό, κατανοούμε και συνοριζόμαστε όμως
και σεβόμαστε κιόλας, εάν πάρετε, δεν είμαστε, δεν σας προσδιορίζουμε να μην το κάνετε. Η θέση μας είναι πιο, θέση περισσότερης ασφάλειας. Με αυτή τη εβδομάδα και έχουμε θέση περισσότερης ασφάλειας, εμείς στις 12 μερικές καλές που έχουμε στρατηγικό και θα ψηφίσουμε ρυθμό. Στις 7 θα ψηφίσω εγώ. Ξέρουμε ότι έχετε μπροστά σας μια δύσκολη απόφαση, αλλά εμένα ζεύει το φιλοκάρδι μου, όχι για μένα που ψηφίζω ρυθμό ή όχι. Σε αυτά, για αυτούς, αλλά σέβομαι και όποια απόφαση ληφθεί και κατανοώ το κλίμα κατά το κλίμα. Και για μένα. Κύριε Δήμαρχε, ό,τι και να ψηφίσουμε, την αγωνία θα περάσετε εσείς. Γιατί όταν συμβεί το δυσάρεστο, θα πάει στο γράμμα του νόμου. Τότε ανακαλύπτουν τους νόμους. Όταν συμβαίνει το κακό. Και εδώ είναι θρύλε. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να βάλει στο μυαλό του ότι μπορεί το παιδί του να πάθει κάτι. Και ο Δήμαρχος δεν θα απαλλαχθεί. Εγώ λέω ότι βγάζουν τους νόμους, αλλά εδώ ομαδικά, συλλογικά, οι δήμαρχοι μέσα από τα όργανα τους πρέπει να κάνουν άμεσες παρεμβάσεις. Να πιέζουν οι ΚΕΔΕ, ποιοι είναι αυτοί. Διότι είναι σοβαρά τα ζητήματα. Εδώ δεν είναι να φυγεί κάποιος για την αξιοσύνη του ή για την θεραπεία. Εδώ μιλάμε να καταδικαστεί ένας άνθρωπος που θέλει να υπηρετεί στο θεσμό και κάτι που δεν έχει φταίξει πουθενά και που σωστά τα κάνουμε λοιπόν. Αλλά πριν τα κάνουμε, να τα έρθουμε να τρελέξουν, Δήμαρχε. Εσείς λοιπόν τώρα έχετε μία εντολή. Αυτή η εντολή λέει να πάρει κάτι. Παράνομοι είμαστε σε όλα, γιατί τέτοιες εντολές δίνονται παντού. Και για τους παιδικούς σταθμούς και για τα καπή άδειο και χίλια δυο άλλα. Άλλο πράγμα έχεις να κάνεις τον μεγάλο και άλλο με τα παιδιά. Και τα παιδιά εδώ, επειδή δεν είναι και κλεισμένα κάτι, και κλεισμένα με κάθε στιγμή και όλα. Πήρατε το έγγραφο, έπρεπε αμέσως να απευθυνθείτε στην ΚΕΔΕ και να πείτε. Η διοίκηση της ΚΕΔΕ, όλοι οι δήμαρχοι, στον Υπουργό, εδώ και τώρα, ή κάνε την επιτροπή ή πάρε την απόφαση σου. Δηλαδή πρέπει να τρέμετε η δαμόκλειο σπάθη πάνω από τον κάθε δήμαρχο. Σαν να είναι ασυνήθιτος, σαν να μην έχει αυτός παιδιά. Εγώ φοβούμαι, όχι για να κουτράνει τις ευθύνες, γιατί βασικά η συνείδηση του καθένα ξέρει. Δεν μπορεί να κρυφτείς την ίδια και σήμερα μην την έχουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι ζήτημα πρακτικής το να πας να πεις απαγορεύεται να πάει. Ούτε επίσης μου αρέσει αυτό που κάνουν με ευθύνη των συνοδών. Δηλαδή και εσύ έφτιαξε κάτι και πρέπει ο γονιός. Το ρώτησε όταν το έφτιαξε, πώς θα το έφτιαξε αυτός για να πάρει στη γνώμη του. Και για αυτή την περίπτωση, αφού είναι με προδιαγραφές τα όργανα, γιατί δεν εξουσιοδοτούν λοιπόν αυτά που είναι με εξουσιοδοτημένα όργανα να μην χρειάζονται την ένδυση. Άρα και εκεί εκ του πολιού. Τώρα ανακαλύψαμε ότι μπορεί τα όργανα να είναι κατάλληλα, αλλά ο χώρος που τοποθετούνται να μην είναι ο πρέπει. Αυτή την έννοια πραγματικά, εγώ νομίζω ότι χθες έπρεπε, κάντε το όμως αύριο, ανεξάρτητα από την απόφαση που παίρνετε, για να μπορείτε να ησυχάσετε στο ύπνο σας. Λοιπόν, θα κάνω μία τοποθέτηση, επειδή ξέρω το θέμα πάρα πολύ καλά και το ξέρει και ο κύριος Κουτελάκης. Πιστοποίησε τα καλά, τα όργανα παιδικών χαρών τη ΦΕΤΑ τον Έλληνο. Αυτό να σας πω ότι τρελαθήκαμε. Το έχω το έγγραφο και μπορώ να σας το φέρω. Όταν ρώτησα πώς εσείς είσαστε ικανοί να πιστοποιείτε όργανα των παιδικών χαρών, όχι μόνο με απέφευγε, όχι μόνο δεν μου μιλούσε στο τηλέφωνο, το ξέρετε κύριε Κουτελάκη. Λοιπόν, έτσι πιστοποιούνται τα όργανα των παιδικών χαρών για χρόνια. Το μόνο όργανο
που μπορώ να πω ότι είναι σοβαρό και μπορεί να πιστοποιήσει τα όρια αδερφών χαρών είναι η ντου. Μόνο αυτή. Εφόσον λοιπόν η ντου έχει πιστοποιήσει αυτές τις 12 παιδικές χαρές, εγώ θα το ψηφίσω, διότι πραγματικά ελέγχουν πάρα πολύ εμπεριστατωμένα τα όρια των παιδικών χαρών. Όμως, τις 7 παιδικές χαρές που δεν έχει γίνει πιστοποίηση, εγώ δεν θα τις ψηφίσω. Κύριε Παπαδάκη. Είναι σοβαρό το θέμα, το ξέρουμε όλοι. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θέλουμε να κάνουμε τις ευθύνες από πάνω μας, εγώ δηλαδή και έρχομαι, αλλά επειδή πραγματικά σε όλους τους πολλούς δήμους έχουμε δει ότι περνάει πια μια παρόμοια απόφαση, σκεφτήκαμε μήπως θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε και εμείς το παράδειγμα των άλλων δήμων για τα συγκεκριμένες τέτοιες χαρές. Καταρχήν για τις 12 παιδικές χαρές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πιστεύω μπορούν να λειτουργήσουν άνετα. Όμως καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν κλείσουμε αυτές τις 7 παιδικές χαρές αύριο και ψήφι ο μεγαλόγος. Το τι θα πούνε, ότι δεν προσπαθήσατε, ότι δεν κάνατε, ότι δεν δείξατε. Εν πάση περιπτώσει ούτε στην κυρία δεν θα πάνε, ούτε στον υπουργό θα πάνε, ούτε τίποτα. Θα έρχονται στον δήμαρχο και από το πρωί μέχρι το βράδυ θα γκρινιάζουν και θα παραπονούνται. Εγώ ένα θέλω να πω ότι θα προσπαθήσω όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έχουν για τις 7 παιδικές χαρές, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, παρατηρήσεις τώρα, αν μου πει ότι λείπουν τα δάπεδα, δεν είναι ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αν μου πει όμως παρατήρηση ότι ένα όργανο δεν είναι ασφαλές για το σκητσίο μεγαλόπους, θα προσπαθήσω να επισκευάσω όλες αυτές τις παιδικές χαρές στα πλαίσια του δυνατού σε σχέση με την επικίνδυνοτητα. Τώρα, και το λέω με πλήρη συνείδηση. Εάν δεν ψηφίσετε να ανοίξουν παιδικές χαρές, εγώ θα πάρω την ευθύνη, ειλικρινά το λέω, και θα τις έχω τις παιδικές χαρές ανοιχτές. Δεν μπορούμε, κύριε συνάδελφε, αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι επικίνδυνες οι παιδικές χαρές. Τις έχουμε επισκεφτεί μία προς μία. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν θα θέλαμε να αποποιηθούμε την ευθύνη μας και να έρθετε εσείς εδώ πέρα να πάρουμε μια απόφαση για να κοιμόμαστε εμάς επίσης ισχύει. Και επισκεφτήκαμε τις παιδικές χαρές μία προς μία και διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα. Βέβαια η Επιτροπή, για να έχει το κεφάλι της ίσου, καταλαβαίνετε ότι κάνει κάθε φορά τη τρίχα πληθιά. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πολύ. Δεν μιλάω εδώ και πάλι για τις 12, μιλάω για τις 7 παιδικές χαρές, τις οποίες αυτή τη στιγμή σας δηλώνω ότι θα ξεκινήσω από τη Δευτέρα μαζί με τον υπεύθυνο των παιδικών χαρών και με έναν που έχει αναλάβει μια εργολαβία, αυτές που φτιάχνουν το άξονα νομίζω κτλ. Να επισκεφτούμε μία προς μία τις υπόλοιπες παιδικές χαρές, ώστε να μην υπάρχει καμιά μορφή επικινδυνότητας. Λέω και πάλι, δεν μιλάω για δάπεδα, μιλάω για όργανα τα οποία είναι επικίνδυνα. Να συγκεντρώσει ο κύριος Κολυμπάρη και ο κύριος Λαδόπουλος και ο κύριος Κολυμπάρης. Να βοηθήσει και για τις άλλες 7 παιδικές χαρές, οι οποίες έχει καταγράψει στο ποια είναι τα προβλήματα και τα πλαίσια, περιμένουμε να έρθει στην επόμενη οικονομική. Έχουμε ένα ποσό 73.000 περίπου, τα 73.000 για τις άλλες 7 παιδικές χαρές, θα μπορούν τις 7 παιδικές χαρές. Δηλαδή να περάσει η Οικονομική Επιτροπή για να γίνει ο διαγωνισμός. Ποιος θα αναλάβει να τις συντηρήσει. Είναι άμεσο δηλαδή. Όποτε έχουν οικονομική θα περάσει το θέμα. Κύριε Κουλάκη, τελειώσατε. Κύριε Καδόπουλε. Για να καταλάβετε. Θα μιλάω δυνατά. Μου φαίνεται κατανόητο να υπάρχει μία φοβία σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Καταρχήν, θα ήθελα να υπάρχει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομοφωνία. Να συμφωνήσουμε, όχι να χρησιμοποιήσουμε του πιλάτου τους λόγους. Αυτό είναι βασικό θέμα. Οι παιδικές χαρές δεν πρέπει να κλείσουν. Και θα πρέπει να είναι ανοιχτές όπως ο Δήμος μαζί με άλλους Δήμους να γίνει καταγγελία. Διότι δεν μπορούμε στους άθλους αυτούς που βγάζουν αυτές τις γελίες αποφάσεις να σκύβουμε το κεφάλι. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με τη θέση του κυρίου Κουταδάκη. Έπρεπε να στηρίξει μία ομόφωνη απόφαση. Ύστερα σας λέω, με ησυχία,
αυτοί οι τάχτες είναι άκρως αντικίνητοι. Δηλαδή, εάν γίνει ένα ατύχημα από ένα παιδί, αυτά υπονομεύονται την υγεία όλων των παιδιών. Γι' αυτό θα ήθελα οι παιδικές συγχαρές να προσπαθήσουν να τις βελτιώσουν, να μην ανοιχτές στην άμα όμως συμπολίτευση, αντιπολίτευση, να καταγγείλει το θέμα. Αυτά. Εδώ αυτή τη μαγεία χωρέθηκε με το Συμβούλιο και αναμένατε το Δημοτικό Συμβούλιο να σας δώσει πιστοποίηση εκεί που δεν σας έδωσε ή δεν είναι έτοιμη να σας δώσει η υπηρεσία που πρέπει. Εγώ θα έλεγα το εξής, και δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν είναι μόνο τυπικό, είναι ουσιαστικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Όχι μόνο σε αυτό το θέμα και σε όλα τα άλλα θέματα στα οποία υπάρχουν αδιέξοδα. Εγώ θα κάνω μια πρόταση. Φαντάζομαι ότι ίσως είναι και σωστό να δώσουμε μία έκκληση και αν θέλετε για την αντιπολίτευση για αυτές τις 12 που είναι επιστροφημένες και τις υπόλοιπες 7 που σας είναι, όταν θα είναι έτοιμες θα τις φέρετε. Τώρα αν εσείς θέλετε να πάρετε την ευθύνη για την υπηρεσία τους, μπορείτε να τις πάρετε. Να τις κλείσουμε τις 7 πέμπτες. Αν εσείς νομίζω ότι πρέπει να τις κλείσουμε, εγώ λέω να τις κλείσουμε. Εγώ λέω να τις κλείσουμε. Να κλείσουμε 7 παιδικές χαρές για να μην έχουμε ατυχήματα όπως είχαμε αλλού. Μία παιδική χαρά η οποία δεν είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αν αύριο μεθαύριο ένα παιδάκι όλο το συμβούλιο θα έρθουν εδώ και ξέρετε θα μας πούνε εσείς δώσατε άδεια για να λειτουργήσει παιδική χαρά. Με ποιο δικαίωμα και με ποια αρμοδιότητα. Γιατί σε 7 παιδικές χαρές, εάν είχε το κράτος την επιτροπή του και όταν άνθρωποι το πρωί να τις πιστοποιήσει, θα περνάγανε. Εγώ πιστεύω θα περνάγανε. Αφού δεν έχει την έκπληση που είναι τέτοιες οι ερήψεις που έχουμε. Πιστεύω ότι θα περνάγανε, γιατί και αυτοί δεν έχουν μεταφέρα την καρδία να κλείσουν την παιδική χαρά. Έτσι, θα έχουμε διαπιστώσει και αυτό. Το μεγάλο έλλειμμα που έχουμε είναι τα δάπεδα εκεί. Ο κύριος Σιούρας θα πληρώνει εσείς οπωσδήποτε. Αν μου επιτρέπετε να πω το εξής, παρακαλώ. Ζώντας μέσα στα σχολεία 37 χρόνια, αν εμείς οι διευθυντές, εμείς οι εκπαιδευτικοί, βάζαμε τέτοια διλήμματα, θα έπρεπε να έχουμε κλείσει όλα τα σχολεία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και ο καθένας ας σκεφτεί ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν χώρο να πάνε πουθενά. Τίποτα, ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα μισό συμβεί, γιατί ωραία είναι αυτό που είπε ο κ. Σιούτας, αλλά εγώ έπαιξα στο σχολείο στο τρίτο λίγο ένα αντίληψη, μαζέψε το παιδί από πάνω και σκοτώθηκε. Και δεν είχε παραλάβει κανένα το σχολείο. Ο καθηγητής που ήταν υπεύθυνος εκεί, επί πάρα πολλούς μήνες και πάρα πολλά χρόνια το λένε στα δικαστήρια. Άρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό όσο το λένε. Είναι ένα μισό συμβεί. Λοιπόν, για κατά την άποψή μου, η πρόταση του κ. Πλειδόπουλου σε συνδυασμό με κάτι που είχε πει ο κ. Πολυδάρη. Δηλαδή, και σε αυτές τις 12 που θα δώσουμε, να αναγράφεται ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση ώστε και οι γονείς να γνωρίζουν τουλάχιστον τον κύριο Πλειδόπουλο να τους έχουν κοροϊδέψει. Επέλα αυτή η διάθεση. Στις 12 και με την πλήρη. Κανάντε, κύριε έχει κάνει μια καλή πρόταση δικιά μου που λέω να λειτουργήσουν με αυτή την προϋπόθεση όλες αυτές τις παιδικές χαρές. Η πρόταση του Γιώργου, ο Γιώργος έχει κάνει κάποια πρόταση. Όχι. Και είναι και η πρόταση του κ. Πυριδόπουλου που λέει, ξαναπέστε πώς θα. Να λειτουργήσουν οι 12 παιδικές χαρές που αν μη τι άλλο δεν λειτουργήσουν οι 12 παιδικές χαρές. Σας είπαμε στην αρχή και έχω μια δέσμευση απέναντί σας και την περίπτωση.
Για το τι πρόκειται να γίνει, για τις ελλείψεις που έχουν διαρρήσει, για την Επιτροπή για τις Ελλάδες. Λοιπόν,
σας παρακαλώ πολύ, για κάτι σαν κάτω. Το ίδιο πράγμα που προτιμήσαμε και να παρακαλώ να προσέχουμε το αυτό και στη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Ψηφίσαμε προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή χωρίς να έχει περάσει ο προϋπολογισμός από την Στατιστική Επιτροπή και χωρίς να έχει γίνει διαβούλευση. Ας πούμε ότι τότε ήταν καλοκαίρι και υπήρχαν ζητήματα. Ο ΕΕ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος. Η εκτελεστική επιτροπή. Εάν κάνω λάθος και υπάρχει απόφαση εκτελεστικής επιτροπής, σταματάω την τοποθέτηση του κειμένου της ουσίας. Άρθρο 63 του Καλλικράτη, αρμοδιότητες εκτελεστικής επιτροπής. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ΣΥΡΠΑΤΑ, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και άρα και όλες τις τροποποιήσεις αυτού, όπως και η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται τον προϋπολογισμό και όλες. Με αυτή την έννοια, και θέλω να εξηγήσω λίγο τη στάση μου για αυτό που λέω, γιατί το αναδεικνύω αυτό το θέμα, εγώ στον προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή το παρατήρησα, ψήφισα λευκό, λέγοντας ότι συμφωνώ με τον προϋπολογισμό λευκό γιατί δεν υπήρχε διαβούλευση και εκτελεστική επιτροπή στην Οικονομική Επιτροπή. Σήμερα για μένα και από αυτή τη θέση το λέω πολύ ευθασώς και πολύ ειλικρινά. Δεν είναι το πρόβλημα μου ότι δεν έχει απόφαση εκτελεστική επιτροπή. Θα επιμείνω γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος η εισήγηση του οργανισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λάθος και παράνομο και παράτυπο διαγράφω τη λέξη παράτυπο και λέω παράτυπο. Παράτυπη είναι η απόσυρση των φακέλων τη επιλογή των εργαζομένων από το υπηρεσιακό συμβούλιο μετά την προκήρυξη του ΠΕΗ. Πήρατε πίσω του φακέλου. Εγώ διαφωνώ με αυτή την ενέργεια, δεν επεκτείνω. Και θεωρώ ότι είναι παράτυπο. Πιθανώ και παράνομο. Προ το παρόν περιορίζομαι σε παράτυπα. Θέλετε να αλλάξετε τι κρίσει των προϊσταμένων. Θέλετε να αλλάξετε τον οργανισμό για να αλλάξετε τι κρίσει των προϊσταμένων. Εγώ επικαλούμε αυτό που ο νόμος ορίζει, δηλαδή εισήγηση να μην εισήγηση δημάρχου, δεν είναι καν εισήγηση υπηρεσίας. Δεν είναι καν εισήγηση υπηρεσίας, είναι εισήγηση του γραφείου δημάρχου η αλλαγή του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Λέω ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκτελεστική επιτροπή και η δική μας θέση θα είναι να διατυπώσουμε την άποψη κατά την ψηφοφορία, αν τη συνεχίσετε. Εγώ σας λέω να μην το κάνετε. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη, εσείς θα κάνετε αυτό που εκτιμάτε. Εδώ θα διατυπώσω την άποψη στην ψηφοφορία ότι απαιτείται προηγούμενη απόφαση εκτελεστικής επιτροπής και θα προσφύγω κατά της απόφασης για να την ακυρώσω στην περιφέρεια της Αττικής. Όχι γιατί με απασχολεί αυτό το θέμα, ενώ το αντίστοιχο δεν θα κάνω για τον προϋπολογισμό. Γιατί θέλω να σταματήσω αυτό το παιχνίδι που πάει να γίνει με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Και επειδή ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να επικαλούμε την απόφαση εκτελεστικής επιτροπής, γι' αυτό σας ζητώ να σταματήσετε τη διαδικασία, να πάρει απόφαση εκτελεστική επιτροπή, προστατεύω και το σώμα κατά τη γνώμη μου, και πάλι έτσι καλώς την απόφαση που θέλετε θα πάρετε και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά απόφαση εκτελεστικής επιτροπής για να πληρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι συνεργάζεται η ΠΕΠΑ και την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είναι υπερβολική. Δυσκολεύομαι. Λοιπόν, το είπα και την προηγούμενη φορά ότι η τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ήρθε κάτω από το βάρος του ότι έπρεπε οι 105 εργαζόμενοι στο Δήμο μας να ενταχθούν σε προσωρινές προσωπικές θέσεις. Με την ευκαιρία αυτή τη τροποποίηση του οργανισμού, κοιτάξαμε να διορθώσουμε κατά την άποψή μας, έτσι, μπορεί να μην όλοι αυτό το εστερνίζονται, και κοιτάξαμε να διορθώσουμε ό,τι σφαίρες, αν θέλετε, προνομιακές στα προσόντα των υπαλλήλων που κάθε φορά κρίνονται για προϊστάμενο. Πιστεύουμε δηλαδή ότι υπήρχαν στα προσόντα των υπαλλήλων φωτογραφικές διατάξεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσω αυτού τη αναμόρφωση του οργανισμού, αλλάζοντα και δύο διευθύνσει, τη διεύθυνση για την κοινωνική πολιτική και για τη διεύθυνση για τον αθλητισμό, προσπαθήσαμε να διορθώσουμε όλε αυτέ οι κατά την άποψή μα, λέω και πάλι, προνομιακέ τοποθετήσει προϊσταμένου. Επειδή εκκρεμεί λοιπόν αυτή η τροποποίηση του οργανισμού, η οποία έτσι και αλλιώ θα γίνει, μπορεί να μην έχει αυτό το μέγεθο που τη δώσαμε εμεί, αλλά ούτε είναι και αυτό που θέλαμε. Στην ουσία είναι ένα μέρο αυτού του οργανισμού που τροποποιούμε σε αυτή τη φάση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να, επειδή είχαμε στείλει το
Βαγγέλης και την Κρίστο προϊσταμένου στο υπηρεσιακό. Το στείλαμε του Βαγγέλου γιατί υπήρχε κάποιο καταλογισμό. Γιατί δεν τη στείλαμε σε ένα χρονικό διάστημα, σε ένα χρονικό διάστημα. Μιλώντα με στο υπηρεσιακό, μα είπε ότι έχουμε τη δυνατότητα να αποσέλνουμε του Βαγγέλου ώστε οι κρίσει να γίνονται με τον καινούργιο οργανισμό εσωτερική υπηρεσία. Τώρα, νομίζω ότι όλα αυτά που θέλει η Οικονομική Εκτελεστική Επιτροπή, η ΟΕΠΕ κτλ. Είναι το είπε και ο Γιώργος Κουτέλλας, νομίζω ότι είναι ένας λόγος που το κάνει για να προσεγγίσουν. Έτσι και λες και αυτό, να θέλει κάποια στιγμή ο οργανισμός θα τροποποιηθεί οπωσδήποτε. Δεν είναι ο οργανισμός αυτός που νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Δήμου της Νέας Μύρης. Εξάλλου, όλες τις χρονιές που φέρναμε εδώ τον οργανισμό, δεν νομίζω να είχε περάσει ποτέ από Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά αυτό δεν είναι ένας λόγος, εάν πρέπει να περάσει, θα περάσει. Εγώ, κύριε συνάδελφε, θα προχωρήσω στην τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και αν πραγματικά είναι κάτι παράνομο, να έρθει η ακυρωτική του από την Επιτροπή απάνω την αποκεντρωμένη και από εκεί τι θα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, προτείνω στο Συμβούλιο εδώ να προχωρήσουμε στην συζήτηση για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Προχωράμε. Εδώ. Ο κύριος Κρυόπουλος, ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε, σας είχα σημάνει ότι εκεί στις δύο υπηρεσίες, στην τεχνική υπηρεσία και στην υπηρεσία περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν όλοι οι κλίμακα των λιανικών. Δηλαδή κάπου υπάρχει... Έχουμε λοιπόν και μηχανολόγο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε ένα μηχανολόγο. Ναι, και μηχανολόγο. Για ποιο λόγο μηχανολόγος, και στη ΣΥΡΙΟ, και στη τεχνική υπηρεσία, και στη ΣΥΡΙΟ. Δηλαδή, αν κάποιος χρειάζεται π.χ. στην καθαριότητα μηχανικός, πρέπει να είναι ο αυτολόγος μηχανολόγος και όχι αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός. Που εμείς βέβαια τώρα πιθανό να μην έχουμε, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε και τοπογράφο, δηλαδή γιατί να τα περιορίσουμε αυτά τα πράγματα. Διέθεση από το διέψιλον πολιτικών μηχανικών, διέψιλον αρχιτεκτώνων, διέψιλον. Δύο φορέ έχει πει το διέψιλον πολιτικών μηχανικών, διέψιλον μηχανολόγων μηχανικών, διέψιλον ηλεκτρολόγων μηχανικών, διέψιλον τοπογράφων μηχανικών. Αυτή είναι η τεχνική υπηρεσία. Στην υπηρεσία περιβάλλοντο. Δεν λέω για τεχνική υπηρεσία, για την υπηρεσία περιβάλλοντο. Θα έχουμε όλα αυτά και στην υπηρεσία περιβάλλοντος. Στην υπηρεσία περιβάλλοντος έχουμε διέψιλον βιοπόνων, διέψιλον αρχιτεκτώνων, διέψιλον πολιτικών μηχανικών, διέψιλον μηχανολόγων και μετά αρχίσουμε τα περιβάλλοντος. Πρέπει να υπάρχει και μηχανικός περιβάλλοντος. Γιατί τώρα φρέσουν στο Πολυτεχνείο μηχανικοί περιβάλλοντος. Δεν το ξέρω, αλλά αν ακούνε τώρα το Πολυτεχνείο μηχανικοί περιβάλλοντος, δεν έχουν να έχουν να εξαρτηθούν. Γνωρίζω πως μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου είχαν γίνει κάποιες συστάσεις. Θέλω να ενημερωθώ, κύριε Δήμαρχε, αν σας λάβατε υπόψη και αν έχουν ενταχθεί μέσα στην τροποποίηση. Ευχαριστώ. Όλες τις λάβαμε υπόψη μας. Αυτές που είχαν έρθει εγκρατώς. Έχουν ενταχθεί. Τοποθετήσεις. Εκτός από τον κύριο Μικολάκη. Κύριε Πρόεδρε, μελετώντας και διαβάζοντας, όσοι είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν το 4-47 ακριβώς πριν, 24 Φεβρουαρίου του 2014, όπου τροποποίησε ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νέας Μύρης, το ερώτημα που βάζω είναι ότι υπάρχουν όπως διαβάζονται και ευκαιρίες, θέματα και γραφεία. Αυτή η διάρκωση, όπως την διαβάζουμε, είναι πραγματικά μία ζουραλιστική, αν θέλουμε, επάνδρωση αυτών των γραφείων και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να καταπιστούμε πέρα από αυτό το διάγραμμα που μας διάβασε ο Δήμαρχος. Το ερώτημα που βάζω είναι το εξής. Υπάρχει ένα τμήμα παιδείας αντιπαθού και νέας γενιάς, το οποίο ορίζεται μέσα από τον νόμο και
εδώ λέμε εμείς ότι δημιουργούμε μια διεύθυνση αθλητισμού. Δεν ξέρω πόσο συμβαδίζουμε με αυτές τις γραφές νόμου. Όσο διαφορά που κάνεις πολλές τελικές υπηρεσίες. Δεν είναι ύψιστη, δεν έρθει τη διάγνωση των διευθύνσεων γραφείων και τμήματων. Εκτός από τον κύριο Κουτελάκη, τοποθετήσεις, ο κύριος Πάθος, άλλος. Κύριε Νάνο, κύριος Κούμπας, άλλος. Λοιπόν, προχωράμε. Κύριε Κουτελάκη. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα κάνω μια αναλυτική τοποθέτηση. Γιατί έχω να πω πολλές παρατηρήσεις σε κάθε σημείο του αθλητισμού, άλλοτε θετικές και άλλοτε θετικές. Μιλάσουμε στη συζήτηση στην οποία θα και η οποία κατά τη γνώμη μου ξαναγίνει στο Αθλητικό Συμβούλιο και είναι περισσότερο αναλυτικός. Θα μπορούσα να συζητήσω οτιδήποτε ο κ. Δήμαρχος θεωρεί ως αθλητισμό και θεωρώ ότι αυτός ο οργανισμός είναι απολύτως προοδευτικός. Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου του 2014 ψήφισε έναν καινούργιο ολοκληρωμένο οργανισμό εξ αρχής. Με βάση αυτόν τον οργανισμό, ο Δήμος Δανασμής έκανε προκήρυξη θέσεων για εκτοήσεις υπαλλήλων, διευθυντών και προϊσταμένων. Έγινε προκήρυξη, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη, κατέθεσαν οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι τις υποψηφιότητές τους για τις υπεύθυνες θέσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων, πήγαν οι φάκελοι όλοι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και μία εβδομάδα μετά, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος με έγγραφό του απέσυρε τους φακέλους στη λογική και με την αιτιολογία ότι θα κάνει αναμόρφωση του οργανισμού και έφερε, σταμάτησε, διέκοψε βία κατά την γνώμη αυτή την κρίση και κατά την ταπεινή μου γνώμη ως μη είχε δικαίωμα αφού με την αποδειχθεί και σήμερα φέρνει ουσιώδεις τροποποίησης επί ενός οργανισμού. Καταρχήν στα λιγότερο ουσιαστικά θέματα σας λέω το εξής. Ξέρετε πόσοι υπάλληλοι οι οποίοι πρέπει να κατανεμηθούν στις 7 διευθύνσεις, στα 24 τμήματα και στα 6 αποτελεί γραφεία, δηλαδή το σύνολο 37. Έχουμε 37 μονάδες. 7 διευθύνσεις, 24 τμήματα και 6 αποτελεί γραφεία. Σε αυτό δηλαδή το 37 θα κατανείμουμε 120 υπαλλήλους. Αυτοί οι υπάλληλοι θα στελεχώσουν διοικητική και τεχνική αυτά τα τμήματα. Δηλαδή αν από το 120 αφαιρέσουμε τους διευθυντές και τους προϊσταμένους και τους επικεφαλείς των αυτοτελών τμήματων, δηλαδή τους 37, τα 37 ηγετικά στελέχη του Δήμου, και σε αυτές τις υπηρεσίες θα κατανείμουμε 80 εργαζόμενους. Δηλαδή σε καμία υπηρεσία κατά μέσο όρο δεν υπάρχουν πάνω από 3 εργαζόμενους. Κάποιος ο οποίος έχει αυτό το στελεχικό δυναμικό δεν επιλέγει αυτή τη στιγμή κατά την ταπεινή μου γνώμη να κάνει διεύρυνση των διευθύνσεων και των τμήματων. Είναι ουδέτερο, βλέπει προς το μέλλον, είναι μια ολοκλήρωση του οργανισμού. Εγώ δεν έχω καμία διαφωνία με τις διευθύνσεις τις οποίες εισηγείται ο κ. Δήμαρχος, ούτε με τα τμήματα που το ημάει κατά από αυτές τις διευθύνσεις. Αλλά προσέξτε τι θα συμβεί. Θα τους κρίνετε σε όλες τις διευθύνσεις που εισταμένουν. Η απάντηση προφανώς είναι ναι. Πιθανώς με εξαίρεση την πολεοδομία. Ο Δήμαρχος, κατά την άποψή μου, και είναι σεβαστή πολιτική του άποψη, διευρύνει σήμερα και θα ζητήσει για κρίσεις στο σύνολο των διευθύνσεων που τον κομμάτων και θα ζητήσει κρίσεις γιατί έχει στο μυαλό του και όπου δεν γίνουν κρίσεις θα ορίσει μετά με τον τρόπο που μπορεί ο Δήμαρχος να ορίσει προϊσταμένους και διευθυντές τμήματων. Ο στόχος είναι ένα. Η βίαιη ανατροπή κατά τον νόμο της ισορροπίας εξέλιξης των υπαλλήλων του Δήμου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Δήμος, και θα το δείτε, ήδη εξελίσσεται και θα το δείτε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, θα ανατρέψει την εσωτερική ιεραρχία του Δήμου και την φυσική εξέλιξη των επιχρόνια εργαζομένων του Δήμου με μετακινήσεις υπαλληλικού πληθυσμού από άλλους Δήμους, οι οποίοι θα έχουν να καλύψουν τις στελεχικές θέσεις του νέου διαδρομένου Δήμου. Ο Δήμος και καλά κάνει, εγώ απλά το σχολιάζω,
θέλει να εφαρμόσει μια άλλη φιλοσοφία στο Δήμο, θέλει να φέρει τους δικούς του ανθρώπους όπως και τους φέρνει, για να ηγηθούν τμήματων και υπηρεσιών, παρακάπτοντας παλαιούς υπαλλήλους του Δήμου. Αυτό θα γίνει με συγκεκριμένα άτομα και ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται με πρώτα και κύρια την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και θα ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες. Δεν είναι αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να κάνω ονοματοθεσία την οποία μπορώ να την κάνω, που είναι τα φωτογραφικά, ποιους εξαιρούν, ποιους βάζουν μέσα, πώς τους βάζουν, ποιοι άνθρωποι ήρθαν και σε ένα χρόνο γίνανε προϊστάμενοι και οι δικοί μας υπάλληλοι περιμένουν 20 χρόνια να γίνουν προϊστάμενοι και πήγαν πίσω. Με αυτά λοιπόν τα ολίγα, θεωρώ ότι η τροποποίηση αυτού του οργανισμού είναι προσχηματική, δεν γίνεται για να απαντήσει στις πραγματικές ανάγκες αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου, γιατί απλούστατα δεν έχει το στελεχικό εκείνο δυναμικό για να στελεχώσει αυτές τις διευθύνσεις και αυτά τα προβλήματα. Βγάλετε τον αριθμό των 37 δια των 120, βγάλετε τους 37 διευθυντές και διαιρέστε το 80 δια των 37 για να δείτε πόσοι πάλι θα είναι σε κάθε τμήμα. Και επιχειρεί, κατά τη γνώμη μου, πράγμα που δεν είναι ορατό, γι' αυτό το καταλαβαίνω από συναδέλφους και πολιτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές, με τι κατηγορίες, με τι ειδικότητες κτλ. Με αυτή την τοποθέτηση που κάνει ο Δήμαρχος, αυτό το πράγμα είναι απολύτως σαφές, δεν θέλω να το πω πολιτικά και κομματικά, το λέω απλώς διαδικαστικά, υπάρχει μία βίαιη κομματικοποίηση του Δήμου. Αυτό θα σημαίνει. Δεν λέω γνωστικά κατεύθυνση. Θα έχουν υπάλληλοι οι οποίοι αποκτούν συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις, είναι συγκεκριμένοι φίλοι φίλων, όχι για να είναι υπάλληλοι του Δήμου. Αυτό καλώς να έρθει για να στελεχωθεί ο Δήμος και ας είναι φίλοι του οποιοδήποτε. Θα έρθουν για να επιλεγούν από αυτούς τους νέους υπαλλήλους στελέχη των υπηρεσιών και των διευθύνσεων του Δήμου σε βάρος των εργαζομένων του Δήμου και αποκλείοντας με τον τρόπο που υπάρχει αυτή η εισήγηση από αυτούς που την κάναν αυτή την εισήγηση. Αντιστοίχως θα υπάρχει αποκλεισμός στελεχών του Δήμου ήδη υπαρχόντων από υπηρεσίες. Περιορίζομαι τώρα σε αυτά και επιφυλάσσομαι να είμαι πάρα πολύ αναλυτικός. Έχω εδώ να την γνώμη μου, να έτοιμος, αν δεν έβλεπα αυτό το πράγμα στο περιθώριο που μου δώσατε, γιατί τον εντοπισμό ότι χρειάζεται από εμάς εκτελεστικής επιτροπής, σας αποφασίσω, λέω πολύ ειλικρινά, ότι δεν το ήξερα όταν σας είπα να παράταση αναβολή για τη συζήτηση, γιατί θα επικαλούμουν αυτό το θέμα. Δεν χρειαζόταν να ζητήσω, δεν το ήξερα, το έμαθα, το διάβασα, το πάση περιπτώσει περίφτε στην αντίληψή μου. Γι' αυτό σας ζητώ να μην προχωρήσετε στη συζήτηση. Σέβομαι ότι το μπορείτε. Αυτά είχα να πω για τον προπολογισμό και επιφυλάσσουμε πιθανώ σε μια συζήτηση για τον κρατικό του Δήμου. Στο ελληνικό κράτος δεν θυμίζεται για τον ορθολογικό τρόπο που οργανώνεται, ούτε για την αξιοπιστία με την οποία διεκτάσσονται οι διοικήσεις, οι κυβερνώντες, φτιάχνουν τα οργανωμάτια, τα οποία όπως ξέρουμε όλοι, κάτω από τις λεπτομέρειες μπορεί να υποδείχνουν φωτογραφικές δυσλύσεις, επιδημίες, βολέματα κτλ. Προφανώς, για το ότι και στη Νέα Σμύρνη, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ευθύνεται διαχρονικά η Δημοτική Αρχή των τελευταίων 16 χρόνων, γιατί νομίζω ότι δεν ανακαλύφθηκαν ή δεν προκύπτουν μόνο σήμερα οι φωτογραφικές ρυθμίσεις. Φωτογραφικές ρυθμίσεις είχαμε και 16 χρόνια. Είχαμε προϊσταμένους, διευθυντές και ξέρω εγώ τι άλλο, χωρίς κρίσεις, αλλά με αποφάσεις δημάρχων. Είχαμε ένα κλίμα γενικά αδιαφάνειας και εξυπηρετήσεων για χρήσης, χρησιμοποίησης του οργανογράμματος κατά τον προσβού για να εξυπηρετηθούν άλλοι στόχοι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι πάντα πολιτική, κομματική ή είναι εξυπηρέτησης, ας πούμε, να μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει την πολιτική του, όχι απλά να κάνει την πολιτική του, αλλά να την κάνει εκεί που θα έπρεπε να τον ελέγχουν. Δημοτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, θα μπορεί να ξεκινάει ένα τεχνικό έργο χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες. Και η υπηρεσία, που ισχύει της τεχνικής υπηρεσίας, να μην του λέει δημαρχέ, δεν γίνεται να ξεκινήσει το έργο, πάρε μόνο την άδεια, μπορεί να την πάρει και θα ξεκινήσει μετά. Κάποιος που ισχύει είναι βολικός και έχει διάθεση να το κάνει, κάποιος είναι λιγότερο βολικός. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς έχει να αποδείξει, γιατί στις λεπτομέρειες από κάτω
τύπου, τι σημαίνουν η δημιουργία νέων διευθύνσεων, τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, η δημοτική αρχή, αν θα φέρει, αν έχει αναγνωρίσει ότι θα έρθουν κάποια άλλα πρόσωπα ή δεν θα έρθουν κλπ. Είναι κάτι το οποίο σε ένα πολύ περιορισμένο βαθμό εμείς από τη θέση μας μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε. Η δημιουργία μιας εμπιστοσύνης και μιας πεποίθησης και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες στην εκάστοτε και στην πόλη ότι δεν γίνεται κατάθεση των δικαιωμάτων της δημοτικής αρχής, δεν είναι να οικοδομηθεί. Με αυτή την έννοια, η ευθύνη νομίζουμε ότι σε ένα τέτοιο θέμα ανήκει στην πλειοψηφία να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδείξει στην πράξη σε ένα μάτος χρόνου ότι έχει αλλάξει νοοτροπία και ότι δεν κάνει μια από τα ίδια. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω δύο σημεία ουσίας πέραν όλων των υπολείπων. Γιατί εντάξει, η περιγραφή είναι μια ωραία αίτηση ιδεών που έχει τα πάντα όλα μέσα και πολλά από αυτά φαντάζομαι δεν θα τα δούμε στην πράξη να γίνουν. Απλώς δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, νομίζουμε ότι πέρα από κάποιες υπηρεσίες που αφορούν ειδικά το γραφείο του Δημάρχου, το να υπάγονται μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με ζητήματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου και όλα αυτά τα θέματα, από το γραφείο τύπου, να υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και όχι κάπου αλλού μέσα στον ανώγραφο σε μια πιο φυσική του θέση, νομίζουμε ότι δεν είναι σωστή πρακτική. Το δεύτερο είναι ότι παρά την ωραία έτσι, ονοματολογία και τους ωραίους τίτλους που έχουμε ξαναζήσει και συνολικά στη χώρα με αλλαγές ονομάτων υπουργείων, αλλά δεν αλλάζουν την ουσία, εμάς ο φόβος και η επιθυμία μας θα ήταν να αλλάξουν την ουσία σε μερικά πράγματα. Και πρέπει σε κάποια από αυτά για τα οποία εμείς έχουμε δώσει μάχη και έχουμε συγκρουστεί και μέσα στις δημοτικές υπηρεσίες. Και δυστυχώς εκεί εκτιμάμε ότι ούτε η προηγούμενη διοίκηση, ούτε η τωρινή είχε την πολιτική βούληση να τα αλλάξει. Νομίζουμε ότι η απλή δημιουργία γραφείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμμετοχών κτλ. Δεν αλλάζει τίποτα και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και από την πρώτη φάση, πρώτη φράση, ας πούμε, του γραφείου διαφάνειας, όπου η δουλειά του είναι η διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Σωστό. Αλλά αυτό που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα και μια μεγάλη υποχρέωση του Δήμου και κάθε Δήμου είναι να δούμε πώς διασφαλίζουμε πια τη διαφάνεια στη λειτουργία του Δήμου την εσωτερική. Και όχι μόνο όταν συναλλάσσεται με τρίτους. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω έτσι πέρα από το γενικό σχολείο που έκανα έχει να κάνει πέρα από το γεγονός, δεν ξέρω αν ολόκληρη η περιγραφή των θέσεων έτσι αυτή η πολύ αναλυτική ή μόνο το γραφείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουμε αντιγράψει από το Χαϊδάρι. Δεν έχει κλείσει, έχουμε πάρει εδώ αποφάσεις και την προηγούμενη περίοδο με την ενιαία δημοτική αρχή να βάλουμε νομίζω υπόγειους κάβους στο δημοκό. Οπότε δεν είναι πρόβλημα που παίρνουμε τόσο πολύ την εταιρική κοινωνική ευθύνη από το Χαϊδάρι. Αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα, ένα λόγο παραπάνω που καταψηφίζουμε, σας καλούμε και σας να το ξανασκεφτείτε, είναι αυτή η ιστορία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ανάγεται και σε ξεχωριστό γραφείο. Και είναι ένα ζήτημα ουσίας, καταρχάς, γιατί τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι μια εφεύρεση των τελευταίων χρόνων, όπου κάτι που κάνανε για δημόσιες σχέσεις έτσι κι αλλιώς οι επιχειρήσεις, προσφέροντας, ας πούμε, κάποιο κοινωνικό έργο, κάποια φιλανθρωπία. Αρχίσαμε να το τυποποιούμε έτσι ώστε να μπορούν να συστηθούν διάφοροι μεσάζοντες από αυτό. Διάφοροι φορείς, ΜΚΟ, οι οποίοι πιστοποιούν ότι η επιχείρηση έκανε το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης και φτιάχνει αυτό το πράγμα ένα νου. Απολύτως παρασυντικό πράγμα. Το δεύτερο, που έχει και μια ιδεολογική διάσταση στην οποία νομίζουμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να πάρει θέση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη ξεκινάει από μια αφετηρία εξαιρετικά προβληματική, που λέει ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τους τρόπους παραγωγής, το περιβάλλον, αυτό το τίποτα, δεν μας αφορά. Μας αφορά το αν θα δώσει, ας πούμε, κάποια χρήματα για να φτιάξει, ξέρω εγώ, μια παιδική χαρά. Λοιπόν, λέει όχι. Η πρώτη εταιρική κοινωνική ευθύνη που πρέπει εμείς, σαν πολίτες και ο Δήμος της Νέας Μύρης, σαν Δήμος που δεν είναι ουδέτερος, που έχει πολιτική άποψη για τα πράγματα, που αφού γκράζεται τι θέλουν οι κάτοικοι και οι πολίτες αυτής της χώρας να ξεκινάει, είναι ότι ξέρεις κάτι, δεν με νοιάζει να δώσει χορηγία στην παιδική χαρά.
Εμένα με νοιάζει να έχεις ποιοτικές θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με ασφάλιση. Με νοιάζει να μην αποκλείσεις εργαζόμενο που είναι στην κρίση. Τότε πέφτει το πιστοποιητικό της κοινωνικής ευθύνης. Με νοιάζει να μην πληρώνεις τον κατώτατο μισθό, αλλά να δεις κάτι παραπάνω. Με νοιάζει στην παραγωγή σου και στη διαχείριση και στην πώληση των προϊόντων σου να σέβεσαι το περιβάλλον επί της ουσίας. Και μετά τα άλλα, ας τα βρούμε από τη φορολογία, ας πούμε, να τα κάνουμε ή κάθε 7 επιπλέον. Αλλά νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάμε αυτά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια, νομίζουμε ότι η όλη λογική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι εξαιρετικά προβληματική πολιτικά. Θα έπρεπε να μην υπάρχει μέσα στο οργανόγραμμά μας, πέραν του ότι θα καταλήξει να είναι, επειδή ακριβώς πρόκειται για μια παρασυντική δραστηριότητα, τι δουλειά έχει ο Δήμος τώρα να προωθήσει τις επιχειρήσεις της νέας μη κοινωνική ευθύνη. Μέσα στο θέμα να το κάνουν από μόνοι τους. Άμα θέλουν να δώσουν χορηγίες, ξέρουν από μόνοι τους, δεν χρειάζονται, ας πούμε, μεσάζοντα από πάνω ή υποκινητή να τους πει πώς θα το κάνουν. Αλλά φοβόμαστε ότι εκτός όλων των άλλων θα είναι αυτός ένας ωραίος χώρος σε κάποιος αρμόδιος αντιδήμαρχος, ας πούμε, πολιτικός προϊστάμενος, δεν ξέρω τι, να μπορεί να αποσπάσει εκεί 2-3 έναν υπαλλήλους, ώστε να μπορεί να φτιάχνει τον προσωπικό του μηχανισμό. Αυτά. Κυρία Νάνου. Προηγούμενοι ξεκαθαρίσει του Οργανισμού Εσωτερική Υπηρεσία είναι περιορισμένη έκταση, όπω είπε και ο κ. Δήμαρχο, είναι όμω στοχευμένο. Πέρα από τι προσαρμογέ που αναγκαίωσαν να γίνουν στη συμμόρφωση προ τα διαταγικό των αποφάσεων, θεωρώ σημαντικό το ότι εναντίονται από τι παρούσε συνθήκε κρίση δύο κοινωνικών διευθύνσεων, η διεύθυνση τη κοινωνική έκταση και εκλογική, αφενός και η διεύθυνση κοινωνίας νεολαίας διαδικτυακού αντιρά και το ειδικό μάθημα που δημιουργεί αυτοί στους συγκεκριμένους τομείς. Θα ξεχώριζα ως ιδιαίτερος ειδική, γι' αυτό κάνω και τη μία, την ειδικία του Γραφείου Υποστήριξης ΑΜΕΑ. Θα πρότεινα μάλιστα στην αποστολή του να διευρυνθεί η αποστολή του Γραφείου και να προσθεθεί πέρα από την ειδικοποίηση και ένταξη στην αγορά εργασίας, βιοδρομία ή απόκτηση εργασιακή εμπειρία. Πρέπει να γίνει κουλτούρα, αν όχι συνήθειά μα, να ενσωματώνουμε σε όλε τι δημοτικέ δράσει, σε άτομα με ιδιαιτερότητε και να αποδεικνύουμε κατά τρόπο σταθερό, αδιάρρηκτο, ευράκτο, ότι στείλουμε ευράκτα πάνω στα προβλήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα που εξελέγουν την καθημερινότητά του. Ανοίγοντα μια μικρή παρένθεση, θα πρότεινα προγράμματα άνθρωση και δραστηριότητε όπω η προσαρμοσμένη πολιτική αγωγή περίπατη που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας να προχωρηθούν στο άσος και ακόμα και πιθανόν και στην πλατεία του Χρυσοστόμου Σμύρνης, γιατί εκεί και η ένταση που επιτρέπει, αλλά και ο χώρος επιτρέπει να διερευνάται στην διαδραστική σχέση μεταξύ ανθρώπων και φύσης και να εφαρμόζει και βιολογικά παιχνίδια για τους μικρότερους. Η τροποποίηση στηρίζεται κατά την άποψή μου σε μια αντικειμενική αξιολόγηση των συνθηκών και των αναγκών και δεν αποτελεί προϊόν τη διατήρηση εσωτερικών ή υπηρεσιών στι υπηρεσίε του Δήμου. Αυτά είναι και κυρίω τα στοιχεία που ιδιώνται την αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα των δημοτικών δράσεων. Κρίνω ότι η τροποποίηση αυτή αμέσω και η κρίση μέλεια διαπνέεται από την αρχή και την ιδέα τη ενίσχυση τη θέση και του ρόλου των εργαζομένων, τη ενίσχυση τη ευθύνη και των αρμοδιοτήτων. Η ελόγω παρέμβαση κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση, γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι διαπληρώνουν τη συνέχεια συνέχεια σταθερότητα στη δημόσια διοίκηση. Και λέγοντα συνέχεια και συνέχεια, εγώ αντιλαμβάνομαι ω η συνεχή ροή τη γνώση των πρακτικών και των πολιτικών δράσεων, ανεξάρτητα από αλλαγέ που μπορεί να προκύπτουν μετά από εκλογέ ή από αντικατάσταση προσώπων σε θέσει ευθύνη. Γνωρίζοντας ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελεί ένα μικρεπούσουλα για την οργάνωση των δομών λειτουργία του Δήμου, θα επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη και ότι παρέχει ένα Δήμο υπηρεσίες προς τον πολίτη. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να υπάρχει έτσι ένα κλίμα συναλληλίας και εμπιστοσύνη ανάμεσα μεταξύ τη διοίκηση του Δήμου και του ανθρώπινου δυναμικού που τον στελεχώνει. Η πρόκληση είναι λοιπόν να δημιουργήσουν έτσι καινοτόμε, ευέλικτε και εξωστρεφεί υπηρεσίε που εξυπηρετούν άμεσα και αποτελεσματικά τον πολίτη. Γι' αυτό αναμένουμε και τη μεγαλύτερη σέντιαση και έκταση σε πρωτοβουλία του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπω ήδη έχει ανακοινώσει ο κ. Δήμαρχος. Όσον αφορά στις προσωπικές, στο θέμα των προαγωγών του προσωπικού, εγώ διαφωνώ με την φωτογραφική προσέγγιση του στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Τα κριτήρια πρέπει να είναι
σχετικά με τις θέσεις δικηγόρων με μια συντολή. Αν και εφόσον προκύψουν, με γιατί είχε μια περιγραφή του Προεδρού, με ενώ. Θα τα πω στο τέλος για τις προποκλήσεις του Προεδρού. Ωραία, μας ακέντρο. Κύριος Κούμπας. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι η σημερινή συζήτηση πάνω στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας γίνεται κατά ανάγκη, γίνεται καταρχήν διότι πρέπει να εξυπηρετηθεί μια βασική ανάγκη. Να ενταχθούν 105 άνθρωποι στον οργανισμό. Και δεύτερον, διότι είναι ευκαιρία να γίνουν και κάποιες περιορισμένες κλίμακας αλλαγές. Έτσι ώστε αργότερα να επέλθουν περισσότερες. Όπου κατά τη γνώμη της διοίκησης του Δήμου θα καταστήσουν ικανότερο και αποδοτικότερη τη λειτουργία του Δήμου με το υπάρχον προσωπικό ή και ενδεχομένως με αυτό που μπορεί να έρθει όταν θέλει. Όταν μιλάμε λοιπόν για έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, καταρχήν παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι το προηγούμενο οργανισμό τον είχαμε συμφίσει όλες οι εταιρείες του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν όμως μιλάμε για έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τι είναι εκείνο που κατά την άποψή σας θα πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετεί ο οργανισμός αυτός? Πρώτον, την καλύτερη δυνατή λειτουργία, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι δεν έχετε αντίληψη και εσείς αυτό. Και δεύτερον, να δίνει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ικανότερους ή από περισσότερους ανθρώπους να αναδειχθούν ικανοί για να καταλάβουν και τις ανώτερες βαθμίδες της παρελθόντος ιεραρχίας. Εάν ο οργανισμός δεν προάγει ή δεν συνηγορεί υπέρ της φιλοδοξίας των ανθρώπων να καταλάβουν τις πρώτες θέσεις, τότε σίγουρα είναι ελλειπής ο οργανισμός από μόνο το γεγονός αυτό. Πολλά μπορούμε να υποθούμε εδώ για το γεγονός ή για τα προσόντα τα οποία προβλέπει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Μίλησε ο συνάδελφος ο κ. Σπουδάκης και είπε ότι αυτός περιέχει φωτογραφικές διατάξεις. Γιατί αυτός περιέχει φωτογραφικές διατάξεις και δεν το είχε και προηγούμενος που το ψηφίσαμε όλοι. Φωτογραφικές διατάξεις, αν πούμε ότι έχει αυτός, είχε και ο προηγούμενος από ένα περισσότερο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ λιγότερες οι διατάξεις φωτογραφικές. Επίσης, κύριε Κουπεδάκη, αναφερθήκατε σε ανθρώπους με κάποιο τρόπο έτσι περίεργο για μένα. Είμαστε χρόνια εδώ στην ίδια αίθουσα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το πνεύμα σας των τελευταίων ημερών, ιδιαίτερα σήμερα. Όταν μιλάτε και αναφέρεστε συγκεκριμένα σε ανθρώπους ονομαστικά, αναφερθήκατε σε μια επάρκεια προηγουμένως. Τέλος πάντων, το γυρίσατε το πράγμα. Δεν γύρισα τίποτα. Το γυρίσατε το πράγμα. Ούτε καλά είμαι, ούτε το πήραμε. Κύριε Κουτελάκη, πήρα μια χαρά. Τι να απαντήσετε. Την περασμένη φορά που πήγατε στο σήμερα, το δέσατε πολιτικά το θέμα και είπατε ότι άλλος ήταν ο στόχος σας και τα λοιπά. Αν κρυθεί με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, είναι απαράδεκτο κατά την άποψή σας.
Καταλαβαίνω. Δεν είναι τόσα χρόνια είχαμε κάτι στους κάποιους ανθρώπους. Το είπε ο κ. Πάπος. Εγώ δεν την είχα λάβει αυτό. Μέσω των οποίων διοικούσατε το δίκο. Και καλά κάνατε, δήμαρχος σας να πήρατε κάτι δικαίωμα. Σήμερα λοιπόν άλλος δήμαρχος. Μπορείτε να τελειώνετε, κύριε Κουπά. Ναι, συντομεύετε. Ναι, μπορείτε. Φροντίστε να τελειώνετε. Άμα φαντάζεται, δεν τελειώσετε. Τελειώνετε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι προσπαθείτε να προστατεύσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους στιγμένο. Όμως δεν αντιλαμβάνεστε και εσείς το δικαίωμα του δημάρχου. Να θέλει να διοικήσει, ακόμα και να θέλει να διοικήσει το Δήμο με κάποιους ανθρώπους, ξέρω, διαφορετικούς από εκείνους οποίους διοικούσατε εσείς στο Δήμο. Και επειδή δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό, έρχεστε και βάλετε ευθέως κατά συγκεκριμένων ανθρώπων. Πολλές φορές με είχατε καλέσει σαν δήμαρχος, γιατί ήμουν αντεργατικό δήθεν. Εγώ δεν είχα ποτέ όνομα εδώ μέσα. Δεν μπορεί να είχα φωτογραφίσει κάποιες καταστάσεις, αλλά ποτέ δεν είχα αναφερθεί προσωπικά σε κανένα. Εσείς για αυτό το κάνετε, δεν περίμενα να μην καταλάβετε. Τέλος πάντων, εγώ φοράτε με τίμανα και εσείς φοράτε με τίμανα. Ξέρετε καμιά φορά. Τέλος πάντων, χρειάζεται η κυρία Πρόεδρος. Γίνεται και παραγίνεται. Όταν αφήνετε τη σώση να καταπληκτεί μια ώρα, γίνεται και παραγίνεται. Δεν είναι σε πάνω να ένα χρόνο μετά τη ζώση μου δεν το 2001 το οποίο διαμορφώθηκε πάλι το 2013.
μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό τιμό μου λέει ότι πελατειακές και κομματικές εξαρτήσεις μπορεί να αφήνει μόνο ένα τέτοιο πράγμα το οποίο αφήνουμε και σέβονται 12 ολόκληρα χρόνια. Το να δημιουργούμε σήμερα θέληση, ένα καινούργιο οργανώμα. Σήμερα προχωράμε σε μια καινούργια αναμόρφωσή του, προτείνοντας καινούργιες διευθύνσεις. Γιατί οι ανάγκες του επίπεδου το δείχνουν ότι χρειάζεται να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο στρατό. Οι άνθρωποι που θα έχουν την κινητικότητα την ενδοδημοτική είναι ή δεν είναι δημοσιοπάθητοι. Έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα γιατί ο Δήμαρχος θα επιλέξει, θα αρτοδοκούν ποιον θα βάλει διευθυντή σε μια υπηρεσία ή ποιον θα βάλει προϊστάμενο σε μια άλλη. Όχι βέβαια. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται από αλλού, με προϋπηρεσία, μικρή ή μεγάλη, καλή ή κακή, αυτό θα το κρίνει η πορεία τους, και μετά και προσόντα. Προσόντα πτυχία, διδακτορικά, τα πτυχιακά, στις μέρες μας ήρθε τουλάχιστον τα νέα παιδιά να έχουν ένα και δύο πτυχία στη διάθεσή τους. Αυτοί λοιπόν θα έρθουν στο Δήμο μας. Θα κάνουν κακό στο υφιστάμενο προσωπικό. Θα χάσουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα, τις θέσεις των προϊσταμένων και αυτό δεν είναι κακό για το Δήμο. Δεν νομίζω. Θα βοηθήσουν ίσα ίσα και το management, το σύγχρονο management αυτό λέει, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στις θέσεις αυτές να αναβαθμιστούν και να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους. Πώς μπορούμε λοιπόν σήμερα να ερχόμαστε και να λέμε ότι είναι λάθος να έρθουν νέοι άνθρωποι στο Δήμο από άλλες υπηρεσίες και να στελεχώσουν σε θέσεις προϊσταμένων πιθανών το Δήμο μας. Πιστεύω ότι αυτή η λογική είναι πραγματικά αναχρονιστική και πρέπει ο Δήμος σωστά προχωράει σε αυτές τις διαμορφώσεις του καινούργιου οργανισμού, ίσως θα πρέπει να γίνουν και άλλες βελτιώσεις και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούμαστε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Μια σύντομη τεχνολογία θέλω να ρωτήσω. Ένα λεπτό και παραπάνω. Ναι, κύριε Κουτελάκη, για ένα λεπτό και παραπάνω. Όμως, παραπάνω. Αναρχίσετε. Δύο πρόσωπο σε ένα θέμα. Μια όμως την άλλη λέξη. Ο κ. Κούμπα, ένα πράγμα για το κ. Κούμπα, διευκρίνηση και ένα πράγμα για το κ. Σουλίου. Κ. Κούμπα, εγώ δεν είμαι κατά της επανόδου του να έχουν στο Δήμο στελέχη από άλλους Δήμους. Απαντώ και στο συγκεκριμένο. Είμαι φανατικά ενάντιος στο να αγνοείς ένα προσωπικό που σε υπηρετεί για 20 χρόνια, που στελεχώνει τις υπηρεσίες σου, που περιμένει τη στιγμή να γίνει διευθυντής και προϊστάμενος και να τον καπελώνεις με μεταφορά προσωπικού για τις διευθυντικές θέσεις και τις θέσεις προϊσταμένων, σαν να τον πετάς, σαν την τρίχα από το ζυμάρι, όταν τον έχει ξεζουμπήσει σε συνεργασίες επί 20 χρόνια. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια άθλια διοντολογία. Αυτό είναι το ένα. Και σας θυμίζω και το απαντώ προς όλους ότι στα 16 χρόνια, στα 12 χρόνια που ήμουν εγώ δήμαρχος, ποτέ κανένας υπάλληλος που ήρθε από άλλο Δήμο στο Δήμο της Νέας Μύρης δεν κατέλαβε θέση διευθυντού και προϊσταμένου. Σεβόμενος την όποια ιεραρχία βρήκα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν λέω να συμφωνήσετε. Δεν λέω να συμφωνήσετε. Σε αυτό που σας καλώ να συμφωνήσετε, δεν λέω σε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ μπορεί να έχετε άλλη και να είναι καλύτερη. Φτύνετε τους εργαζομένους και φέρνετε άλλου δικού σα να του βάλετε τις θέσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων. Αυτό είναι. Και πέστε με ένα προϊστάμενο που έβαλα ποτέ, φίλο μου ή γνωστό μου, που να τον έφερα εγώ στο Δήμο. Που να ήρθε επί δικής μου εποχής. Σεβάστηκα και την ιεραρχία και κυρίως το στελεχικό δυναμικό που βρήκα από τον κύριο Σιόδροπο και αυτό το στελεχικό δυναμικό του κύριου Σιόδροπου αν δεν έδειξαν σε θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών και συνεργάστηκαν κάποιους που μαζί μου. Δεν έφερα ποτέ κανένα να παίξω να το κάνω ούτε προϊστάμενο ούτε διευθυντή. Πόσα χρόνια κύριε Κουτελάκη είχατε να φύγουν οι κρίσεις, οι φάκελοι, πόσα χρόνια είχατε να φύγουν οι κρίσεις. Σας απαντώ αμέσως κύριε Αγγέλη, βρείτε μου σε αυτές τις τοποθετήσεις και τις δικές μου μέχρι το 2012 ένα που να τοποθέτησα χωρίς κρίση και που αν πήγαινε για κρίση δεν θα τοποθετείτε ως προϊστάμενος. Ένα. Έπαιρνα ως κατάλογο από τη διοίκηση και έλεγα αν είχαμε κρίσεις, ποιοι θα καταλάβαναν αυτές τις θέσεις και μετά.
μεταξύ αυτών το πόρων. Ο νόμος όμως είναι νόμος. Και εσείς σήμερα που τον λέτε να είναι όλα νόμιμα, δεν το κάνετε αυτό. Έτσι, νόμιμη κρίση. Λοιπόν, αν είχαμε το πρόβλημα, όλοι τα πόρων. Κατηγορήθηκα πολύ για την τροποποίηση αυτού του οργανισμού. Το είπα από την αρχή ότι καταρχήν η τροποποίηση έγινε αναγκαστικά για την κάλυψη αυτών των πέντε οργανικών θέσεων. Και με την ευκαιρία αυτή, εγώ πιστεύω ότι ήμουν υποχρεωμένο ορισμένα πράγματα που κατά την άποψή μου τα θεωρούσα ότι είναι αρνητικά στον οργανισμό να τα διορθώσω. Δεν έχει δίκιο τώρα ούτε ο κ. Κουτελάκη ούτε ο κ. Σκούπα. Εγώ με την τροποποίηση αυτού του οργανισμού δεν προσπάθησα να φτιάξω στρατό. Εάν πιστεύετε ότι προσπαθώ να φτιάξω στρατό, κάνετε λάθος και οι δύο. Διότι δεν έχω καμία δέσμευση από κανέναν, ούτε είχα κανέναν στα εκλογικά μου κέντρα να μεταφέρει ψηφοδέλτια, ούτε είχα κανέναν στα εκλογικά μου κέντρα να κάνει αξιοπόληση που να είναι υποχρεωμένο αυτό να τον αναβαθμίσω. Δεν είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, ένα δεκαετριακό πασελάκι. Όταν θα το κάνει διευθυντή τότε. Κανένα τότε δεν θα κάνω διευθυντή, γιατί δεν είχα κανένα. Τότε θα κανένα. Το πω. Δεν είχα τέτοιες δεσμεύσεις. Και λέω και πάλι ότι εγώ προσπάθησα με τα προσόντα των προϊσταμένων, προσπάθησα όσο είναι δυνατόν. Μπορεί να κάνω και λάθος. Καταρχήν είπα ότι αυτός ο οργανισμός δεν είναι αυτός που αρμόζει το δίκο να ασπέρνεις. Προσπάθησα με τα προσόντα να δώσω την ευκαιρία σε όλους τους υπαλλήλους, σε όλους τους υπαλλήλους, γι' αυτό δεν έχω βάλει μέσα ούτε κόμματα, ούτε παρενθέσεις, ούτε βαγγίλες, ούτε τίποτα. Προσπάθησα να δώσω σε όλους τους υπαλλήλους την ευκαιρία να βγουν και πραγματικά όποιος κρυφτεί, αυτός θα είναι ο επόμενος προϊστάμενος. Δεν έκανα τίποτα το ίδιο. Τώρα κατηγορήθηκα ότι έφερα άλλους υπαλλήλους για κομματικούς λόγους για να του δώσω. Ο ένας υπάλληλος που ήρθε και αυτός ήρθε πολύ πριν. Δηλαδή και πολύ πριν τις εκλογές, ήταν ο Γιώργος ο Δαφνής, ο οποίος ήρθε από τον Δήμο της του Εγάλου, τον πολεμήσανε όσο δίνεται, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο αυτό. Εγώ από τα προσόντα, και μάλιστα όταν είπα στον Γιώργο τον Κουτελάκη τότε ότι και τον είδε, μου λέει πραγματικά έχεις δίκιο, τα προσόντα του είναι αυτά πρωτόγνωρα για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Ήρθε λοιπόν μετά την απομάκρυνση του κυρίου Ματούση, μετά την απάντηση του κ. Ματούση, ήρθε και πραγματικά εγώ πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σαν Δήμος που είχαμε ένα τέτοιο άνθρωπο να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο προϊστάμενο της Εθνικής Υπηρεσίας. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και γνώσεις, έχει και δυνατότητες για να μπορεί να είναι προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας. Προσπαθήσαμε στο διάστημα, γιατί η απειλή εντός εισαγωγικών του κ. Ματούση ότι θα συνταξιοδοτηθεί ήταν πάρα πολύ καιρό πριν. Προσπαθήσαμε να βρούμε ποιος άνθρωπος θα αντικαταστήσει και δεν βρίσκαμε. Οι μισοί δεν θέλανε να πάνε γιατί υπήρχε ο φόβος της οικονομικής υπηρεσίας και οι μισοί δεν είχαν την ικανότητα να πάνε και τη δυνατότητα να πάνε εκεί. Ήρθε λοιπόν ο συγκεκριμένος, ο οποίος λέω και πάλι ούτε τον ήξερα τον άνθρωπο, και επειδή είναι νέος Μυρνιώτης και ήθελε να γλιτώσει αυτή την απόσταση, έκανε αίτηση μετά το εξωδήμο. Ήρθε λοιπόν ο Δήμο Νεασμίνης και το θεωρώ ότι είναι ένα κεφάλαιο για το Δήμο Νεασμίνης και κυρίως για τη ζωτική υπηρεσία της οικονομικής. Τώρα, τι άλλοι θα γίνουν από αυτούς που φέρνουν εδώ, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον δύο άτομα έχουν στήσει να έρθουν εδώ την κινητικότητα εδώ. Αυτά τα δύο άτομα, ποιοι προϊστάμενοι θα γίνουν και σε ποιες υπηρεσίες θα γίνουν προϊστάμενοι, θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε σοβαροί να μιλάμε ότι εγώ θα λειτουργήσω τέτοιον μηχανισμό ώστε να φέρω με την ενδοκινητικότητα υπαλλήλους από τον άλλο Δήμο για να τους κάνουν προϊστάμενους. Αν είναι δυνατόν. Ένας ήταν ο στόχος μου και σας τον είπα. Εάν αυτόν δεν τον έχω πετύχει, πραγματικά αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Και αν σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται κάποιο ότι είναι το φωτογραφικό, να μου το πείτε και εγώ αν είναι έτσι θα το πάρω πίσω. Ένας και μόνος ήταν εδώ. Τώρα, το ότι πήρα τους φακέλους πίσω, σας το είπα. Πήρα τους φακέλους πίσω γιατί αυτή τη στιγμή που εκκρεμεί ένας νέος οργανισμός, θέλουν να κρυφθούν για μάξιμο από τον οργανισμό. Εξάλλου ήταν τόσα χρόνια να φύγουν οι φάκελοι από το Δήμο Νέας Μύρης. Ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος που τους πήρα εγώ. Εγώ ήμουν αυτός που έδωσε αντολή να γίνουν οι κρίσεις των προϊσταμένων. Εγώ ήμουν αυτός που έστειλα τους φακέλους κάτω και επειδή με συνεννόηση με το υπηρεσιακό μπορούσα να το κάνω, τους είπα να έρθουν πίσω γιατί πραγματικά εκκρεμεί τροποποίηση του οργανισμού. Μακριά λοιπόν από μένα οποιαδήποτε τέτοια πράγματα. Γιατί λέω και πάλι, δεν έχω δεσμεύσει σε κανέναν. Και όποιος υποθέτει και υπολογίζει ότι έχω κάνει μεγάλο λάθος, μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
Ψηφοφορία. Κύριε Αναγνωστόπουλε. Το ίδιο, ο κύριος Κονιδάρης. Το ίδιο εισήγηση, ο κύριος Τσιάπης. Αποχώρηση. Ο κύριος Συρίγος. Την εισήγηση, ο κύριος Μπούλιος. Την εισήγηση, ο κύριος Γιατζέδης. Την εισήγηση, ο κύριος Κλήκρης Μεαρχών, κύριε Καλαμπούλου. Την εισήγηση, ο κύριος Δημάκης. Την εισήγηση του κύριου Δημά, ο κύριο Ζαγό. Το ίδιο. Ο κύριο Σκυλόπουλο. Την εισήγηση του κύριου Σούτα. Το ίδιο. Την εισήγηση του κύριου Τσουράκη. Την εισήγηση του κύριου Αθανασίου. Την εισήγηση του κύριου Αλικάπερα. Την εισήγηση του κύριου Περαθεράκη. Την εισήγηση του κυρία Μακαλοπούλου. Δεν ακούω. Την εισήγηση, ο κύριος Τεζόπουλος. Το ίδιο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ακούσα, κύριος Λαμπρόπουλος. Την εισήγηση, κυρία Καζοφίλη. Την εισήγηση, κύριος Κουτελάκης. Ζητώ την απόσυρση του θέματος γιατί εισάγεται με εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου και όχι με εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφο σήματά του νόμου 3852 του 2010 και ζητώ να επανέλθει το θέμα για συζήτηση σύμφωνα με τα νοτέρα. Αυτό παρακαλώ να διατυπωθεί στην απόφαση. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Πάγκαλης αποχώρησε, ο κύριος Καστόρης είναι από στη δεύτερη συνεδρίαση. Κυρία Μάτζιου, λοιπόν, ακόμη του θέματος και τα λοιπά. Κυρία Κοβάκη, το ίδιο. Κυρία Κουτεπέ, το ίδιο. Κύριο Σουρμπίνος, το ίδιο. Κυρία Κασίνη, το ίδιο. Κύριος Πάτος, λευκό. Κυρία Ραμπουρέλη, λευκό. Κυρία Τσαμασίου, λευκό. Κύριος Καταρρυφός, από τον κύριο Στέφο. Από μια αποχώρηση. Στη δεύτερη συνεδρίαση ήταν παρόν γιατί ψήφισε τα ίδια. Τελείωσε. Αποχώρησε. Εντάξει. Αποχώρησε. Ποιος Πανταζής. Λευκό. Λευκό. Κύριος Βρετός. Από τον κύριο Παπασπυρίδης. Από τον κύριο Βρετός Συμβουλίου. Την εισήγηση. Την εισήγηση. Πιστεύω ότι τις έχετε έτσι, να μην ξαναπούμε τώρα. Επειδή ήταν κάποιο παιδιασμένα, είχα φέρει μερικές διορθώσεις στον οργανισμό του πέρα. Εντάξει, για να πω, αν θέλετε. Ομάδες, να μπορούν οι κάτοικοι της Νέας Μήνης να μπαίνουν μέσα στο site του Δήμου
να κάνουν ερωτήσεις γύρω από το κοινωνικό παντοπολείο, από την βοήθεια στο σπίτι κτλ. Να παρακολουθούν το θέμα τους, την ερώτησή τους και να παίρνουν και απαντήσεις. Που θα γίνει διαγωνισμός κανονικά, δηλαδή είναι 62.000 διαγωνισμός. Στην διαδικασία να θέλετε να συμπληρώσετε. Και έγκριση αποδοχή στον όρο τη απόφαση ένταξη κράτηση. Μαζί, μαζί. Μαζί. Έχετε αντίρρηση, υπάρχει αντίρρηση. Πολιτήσει δεν θα γίνονται. Ορίστε. Πολιτήσει δεν θα γίνονται. Θέλετε να. Ωραία. Ο κύριο Πάρο, το κομμένισμα. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν ελληνικές προδιαγραφές για αυτό το έργο ή σάμπουλ, στην αίτηση δηλαδή που έχει γίνει το Ρίτζερ Κιόμπιο. Ωραίο θα ήταν στα δημοτικά συμβούλια για να κάνουν πλήρες συζητήσεις. Είναι πιο σημαντικό να έχουν τις ελληνικές προδιαγραφές παρά την υποκειμένη σύμβαση, η οποία έτσι αλλιώ αυτή είναι και δεν αλλάζει. Το λέω γενικά, επειδή και σε όλα αυτά τα ζητήματα της πληροφορικής και τα λοιπά, οι εθνικές προδιαγραφές παίζουν ρόλο, γιατί μπορεί να υποκρύπτουν, ξέρω πώς έχουν γίνει, τρία σχόλια. Καταρχάς, την υπερβολή σα για τρία λεπτά. Λοιπόν, καταρχάς, πριν πω λίγο στο θέμα, θα πω κάτι που το αμέσως πριν σας από κάτι σε ξεχωριστή δήλωση, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ενημερωθεί το σώμα, έστω και από τη στιγμή, και να το έχετε υπόψη σας. Ίσως ξέρετε όλοι από την επικαιρότητα ότι η νέα περιφερειά της Αττικής, η κυρία Ρένα Δούρου, απέστειλε προς όλους τους δημάρχους της Αττικής μια επιστολή για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου ουσιαστικά λέει ότι είναι μια ιστορία την οποία πρέπει να την ξαναδούμε με διαφορετικό μάτι, να φύγουμε από τους σχεδιασμούς σκουρού που ευνοούσαν συμφέροντα και ευνοούσαν και την καταστροφή του περιβάλλοντος, να ανοιχτούμε σε μορφές διαχείρισης που να είναι πιο αποκεντρωμένες, με περισσότερα ρεύματα ανακύκλωσης και κάλεσε όλους τους Δήμους να υλοποιήσουν αυτό που τους δίνει τη δυνατότητα έτσι στο θεσμικό πλαίσιο, να φτιάξουν τοπικά σύμφωνα διαχείρισης απορριμμάτων, να πάρουν πρωτοβουλίες, να ανοίξουν μαζί με την περιφέρεια. Αυτό το θέμα δεν είναι. Έχω δικαίωμα στον κανονισμό να κάνω δήλωση. Να την κάνετε τη δήλωση. Κάνω πρώτα τη δήλωση και δεν θα μας πει το συγκεκριμένο θέμα, όπως μου δίνει δικαίωμα ο κανονισμός της επικεφαλής παράταξης. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω. Λέω λοιπόν, είναι ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Και είναι ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα γιατί η ιστορία με τα σκουπίδια έχει πάει στον υπεραιτέρω, γιατί υπάρχει η μαφία του ΚΙΤΑΠ, γιατί υπάρχει η μη προσβασιμότητα, το ξέρετε και εδώ, ακόμα και εκεί πέρα, γιατί το σύστημα ανακύκλωσης της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, το Black Carbon, έχει αποτύχει. Ή αν δεν έχει αποτύχει, έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Αλλά νομίζουμε ότι και τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης που εμφανίζονται στην εταιρεία δείχνουν κακό βήμα. Νομίζουμε ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, την οποία οφείλουμε να στηρίξει. Και να φτιάξει τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Και αυτό που εμείς το λέγαμε πριν από 4 χρόνια εδώ πέρα και τελικά υιοθετείται και παραπάνω, φαίνεται ότι οι πολίτες της Αττικής το υιοθετούν με την ψήφο τους, γιατί το βασικό ζήτημα που έπαιξε ρόλο στην ψήφο των πολιτών απέναντι υπέρ της κυρίας Δούρου και κατά του κυρίου Σμουρόν ήταν το ζήτημα των σκουπιδιών και ξέρουμε ότι όλες τις μεθοδεύσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει έρθει η ώρα, ίσως αυτό που προτείναμε εμείς πριν από 4 χρόνια, να κάνουμε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για την πολιτική μας, για τη στάση μας και εμείς θα λέγαμε να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της περιφέρειας για ένα νέο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκέντρωση, με διαλογή στην πηγή, με μεγαλύτερα ωφέλη και για τον Δήμο. Στο σημείο αυτό τελειώνω αυτό το κομμάτι λέγοντας ότι υπάρχουν μάλιστα τέτοια παραδείγματα που μας δίνουν τον δρόμο. Για παράδειγμα, το παράδειγμα
της αντίστοιχης πρωτοβουλίας του φορέα που δημιουργήθηκε στη Μύκονο απέναντι στην ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, με αντίπαλο την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης και το Δήμο για πολλαπλά ρεύματα ανακύκλωσης, πέτυχε και ανάγκασε και τη νέα Δημοτική Αρχή και την ΕΑ να συνάψουν σήμερα, αυτό είναι νέα είδηση, να συνάψουν σήμερα σύμφωνο μαζί με αυτόν τον φορέα, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει κομμάτι του συνολικού συστήματος και τα χρήματα που δίνουμε όλοι σαν καταναλωτές από κάθε προϊόν που αγοράζουν, υπάρχει ένας φόρος που πηγαίνει στην ΕΑ, να αποδίδονται πραγματικά για την προστασία του περιβάλλοντος και να ωφελούν τον Δήμο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και είμαι και εγώ σύμφωνη ότι πρέπει να έρθει να συζητηθεί, διότι και από την κυρία Μπουρού ακούσαμε ότι τα σκουπίδια θα πηγαίνουν στην Κίνα με δεξαμενόπλα. Αυτό είναι το Ο καθένας μπορεί να κάνει τη σπέκουλα που θέλει και μπορεί να Μιλάμε για ένα πολιτικό χώρο, μιλάμε για τον πολιτικό χώρο, εντάξει παλαιό, που έχει δώσει μάχες για το περιβάλλον, για τα σκουπίδια και για την ανακύκλωση στην χώρα. Όποιος νομίζει ότι η δική μας αντίληψη είναι να στέλνουμε τα σκουπίδια, να στέλνουμε τα απορρίμματα, να στέλνουμε τα βιομηχανικά απόβλητα στον τρίτο κόσμο, κάτι δεν έχει καταλάβει καλά και πρέπει να το διαβάσει καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που ακούω ότι έχετε τη διάθεση να εισαγάγετε το θέμα στη συζήτηση. Γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το προηγούμενο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αρνηθεί τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ αυτή την ενημέρωση θέλω να κάνω για να είναι ενήμερη τη σύντομη της προεδρίας για να ξεκινήσουμε ένα άλλο μάτι. Για το θέμα μας τώρα, δύο σημεία. Κύριε Πάντων, συγγνώμη να τους πέσω, αλλά με αφορμή ένα άλλο θέμα. Να ανοίγουμε αυτό το σοβαρό θέμα, ότι χάσατε την ουσία, είναι καλύτερο το αφηγείτε εσείς ο ίδιος, καλύτερο να θεματοποιηθεί και να γίνει μια συλλογική σύγκριση του θέματος, παρά αυτό που κάνατε. Περιμένω ακόμη και θα περιμένω και κάτι διάστημα ακόμη τη δεύτερη συνέντευξη του Προέδρου να συζητήσουμε πώς θεματοποιούνται τα θέματα και πώς θα πάρουμε. Για την ώρα πάντως. Για την ώρα πάντως, εγώ σας λέω ότι ο κανονισμός ο υπάρχων, σας ενημερώνω για να το ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα στους επικεφαλείς των παρατάξεων να μιλάνε και να τοποθετούνται και για άλλα θέματα πέραν της σημερινής διάταξης, όποτε εκείνοι το εκτιμήσουν. Να τον αλλάξουμε όμως και να τον κάνουμε καλύτερο. Να πω δύο πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα, για να κλείσω και να μην σας κουράζω άλλο. Εμείς καταλαβαίνω πάντα ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα τα πράγματα έρχονται με μία βασική δικαιολογία. Τα λεφτά είναι του ΕΣΠΑ, τα προγράμματα είναι προδιαγεγραμμένα, γιατί να μην τα πάρουμε. Βέβαια, αρχίζουμε και βλέπουμε και κάποια νερά όταν αυτό δεν μας βολεύει. Δηλαδή, ακούσαμε την προηγούμενη φορά, το υπονόησε και σήμερα ο κύριος Δήμαρχος, ότι και εκεί που δεν έχουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, επειδή έχουμε πλεόνασμα, μπορεί να πάμε να κάνουμε την ανάπλαση της ομήρου με τον τρόπο που θέλουμε, χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς να πετύχουμε σχέδια, χωρίς συναντόμαστε με τους πολίτες. Εκεί τα ξεχνάμε όλα, τις ηλεκτρονικές διακυβερνήσεις, τις πλατφόρμες, τα e-government, τον Γιώργο Παπανδρέου, ό,τι θέλετε, τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί έχουμε λεφτά και πάμε να προχωρήσουμε έτσι. Όπου μας βολεύει, βάζουμε το ΕΣΠΑ μπροστά. Εμείς δεν είμαστε με τη λογική ότι κάθε ευρώ του ΕΣΠΑ πρέπει να καταναλώνεται, αλλά κυρίως πρέπει να παρατηρήσουμε και ούτε είμαστε σε μια ανταγωνιστική λογική με άλλους Δήμους. Μπορεί κάποιος άλλος Δήμος κάποιο πρόγραμμα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει καλύτερα από εμάς. Τα προγράμματα που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής των Δήμων ξέρουμε όλοι ότι είναι και αμαρτωλά και προβληματικά και χαίρομαι τώρα που έχω την προσοχή σας. Το ζήσαμε και εδώ πέρα. Με τις 500.000 που κόστησε η κοινωνική πλατφόρμα για το Δήμο Νέας Μύρνης και παρόλα αυτά φαίνεται ότι χρειάζονται ακόμα επιμέρους πράγματα να έρθουν να κουμπώσουν πάνω σε αυτήν. Θα κουμπώσουν και τώρα τα τεχνικές προδιαγραφές. Δηλαδή, ουσιαστικά αγοράζουν ένα λογισμικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Έτσι, ένα πρόγραμμα
διαχείριση των δικαιούχων διαφόρων ευπαθών ομάδων και ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, ίσως όχι πολύ εξαπλωμένοι, κάποιοι άλλοι να μπορούν να μπαίνουν και στο ίντερνετ και να κάνουν αιτήσεις ηλεκτρονικά. Το ερώτημα είναι, αυτά θα κάνουν κάποια στιγμή ένα συνολικό σχεδιασμό για το τι χρειάζεται, πώς πρέπει να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό κομμάτι του Δήμου, ή θα πηγαίνουμε με τα προγράμματα όπως βγαίνουν για να βολεύουν σε κάποιες επιχειρήσεις. Βολεύει μια επιχείρηση, μια ή δύο-τρεις επιχειρήσεις που φτιάχνουν προγράμματα να πουλήσουν κάποια ακόμη προγράμματα στους Δήμους και θα πρέπει εμείς να το στηρίξουμε, ή θα συμβαθώνουμε τον άσχημά μας και θα απαιτούμε. Όχι, δεν θα λέμε όχι να πάνε παραμένα, αλλά να απαιτούμε από την κεντρική διοίκηση να μην δίνονται τα χρήματα έτσι, αλλά να δίνονται με συνολικούς σχεδιασμούς, με ορθές προδιαγραφές, με λογικές αμυγού λογισμικού, που να επιτρέπουν την ανάπτυξη λογισμικού στην Ελλάδα, που να δίνουν τη δυνατότητα υποδομών και στήριξη στον Δήμο. Γιατί ξέρετε, ακούγεται πάρα πολύ αστείο να έχουμε δώσει 500.000 για μια πλατφόρμα η οποία μάλλον δεν τα προβλέπει όλα τελικά, ενώ θα πρέπει να προβλέπει τα πάντα όλα, να κουμπώνουμε στη συνέχεια ή να μην κουμπώνουμε έργα, καινούργια προγράμματα, ας πούμε 50-60-100.000 ευρώ, να φτιάχνουμε, να συνεχίσουμε αυτό το μοσαϊκό που υπάρχει με διάφορα επιμέρους συστήματα πληροφοριακά στο Δήμο, στο κράτος, στην πολιτεία, που το ένα δεν επικοινωνεί με το άλλο, και τελικά να μην έχουμε ένα συνολικό σχέδιο για το πώς αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να γίνονται και να λειτουργούν με πολύ λιγότερα χρήματα, με όφελος για τον πολίτη. Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η διαφάνεια, η διάβγεια, με συγχωρείτε, η οποία έγινε in-house από το δημόσιο, κόστησε 800 ευρώ, ενώ μια σειρά από άλλα έργα κοστίζουν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για το αν ένας κρατικοποιημένος ουσιαστικά τομέας τριών, τεσσάρων, πέντε μεγάλων εταιριών πληροφορικής είναι προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ψηφοφορία, κύριε Αντεοριστόπουλε. Πώς κύριος Καζαλικιάνη, αποχώρησε. Ο κύριος Κούπας. Ναι. Η κυρία Δελικιάνη. Ναι. Η κυρία Νάμ, αποχώρησε. Ο κύριος Κονιδάρης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Τσιάπας. Αποχώρησε. Ο κύριος Ιρήγος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Πούλιος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Γατζίδης. Ναι. Ναι, ο κύριος Σαφών, κύριε Καλανοπούλου. Ναι. Ναι, ο κύριος Λιμάκης. Ναι. Ναι, ο κύριος Σαφός. Ναι, ο κύριος Λιλόπουλος. Ναι. Ναι, ο κύριος Σκούδας. Ναι. Δεν ακούω. Ναι, ναι. Ναι, ο κύριος Σουράκης. Ναι. Ναι, ο κύριος Αφαρμασίου. Ναι. Ναι, ο κύριος Αλικάτρε. Ναι, ο κύριος Παραφράκη. Ναι, κυρία Μπακαλοπούλου. Μπακαλοπούλου. Αποχώρησε, κύριος Τεζόπουλος. Ναι, κυρία Νοστοπούλου, αυτός ο κύριος Βαλόπουλος. Ναι, κυρία Καρδιοφύλου. Ναι, ο κύριος Κουτελάκης. Ναι. Ναι, ο κύριος Βάκαλης από ο κύριος Ταστόρης, λοιπόν, η κυρία Βάζου, ναι, η κυρία Κοπάκη, ναι, η κυρία Κουτεντές, ναι, ο κύριος Σουρπίνος, ναι, η κυρία Κασίνη, ναι, ο κύριος Πάτος, λευκό, κυρία Παπουλέη, λευκό, κυρία Τσαμασίρου, λευκό, ο κύριος Καταλικός, ο κύριος Στέφος, αποχώρησε, ο κύριος Μανταζής, λευκό. Thank you.
Για το έκτακτο ή για το άλλο. Για το έκτακτο, για το άλλο. Για το έκτακτο, για το άλλο.